Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Φτιάξαμε τον κλιματιστικό, ρε. Τι να γλυθώ. Τι ήταν αυτό το πράγμα. Τι ζέστη ήταν αυτή εχθές, ρε. Δηλαδή, κουνούπι του Νείλου μπορεί να σε τσιμπήσει και να σε κάνει να πούμε. Να πει στον δεσπότη Μονιώδη. Παναγιώτη. Μονιώδη λέγανε ένα φίλο μου. Ναι, Παναγιώτης Μονιώδης, τον μπερδεύω, τον δεσπότη Μονιώδη. Γεια σου γιατρέ. Καλησπέρα, καλημέρα. Γεια σου γιατρέ μου, τι κάνεις, τι γίνεται με τον βελονισμό, τι γίνεται, για πες μου. Ωραία, εντάξει, μια χαρά πάνε. Βλέπω, δεν σε βλέπω πολύ τέρα τελευταία, αλλά γιατί εντάξει, πολύ δουλειά γιατρέ. Κάνουμε, ναι, εντάξει, ναι. Κάνουμε και κάποιες επεκτάσεις, ναι. Είναι κάποιες διορθωτικές κινήσεις. Εντάξει, ο Νοέμβρης προβλέπεται καλό. Δεν μου λες γιατρέ, ναι. Άμα κάποιος έχει λύσα, μπορείς να τον βάλεις, να τον κάνεις βελονισμό, όχι. Δεν μπορώ. Όχι. Έχω κάτι τύπους. Του έχει πιάσει λύσα. Είναι μεταφορική λύσα όμως. Όχι, κανονική λύσα. Ναι. Ναι. Δεν γίνεται τίποτα. Όχι, με τίποτα. Ούτε. Δεν μπορείς να δώσεις λύση στη λύσα. Αυτή που εννοείς εσύ έχει να κάνει με το μυαλό. Με το? Με το μυαλό. Στο μυαλό μπορεί να κάνεις βελονισμό. Δηλαδή να. Ξέρω εγώ, ας πούμε. Τα κόπρανα που έχει στο μυαλό, ας πούμε, τα μεταφορικά. Ναι, μεταφορικά πάλι. Ναι. Τα φαιά κύτταρα τα οποία δεν είναι καλά, ας πούμε. Είναι χαλασμένα. Όχι, όχι. Δεν γίνεται αυτό. Αυτό έχει να κάνει με την παιδεία. Αυτό έχει να κάνει με την παιδεία. Ναι, το ανθρώπινο. Εσύ με τι ασχολείσαι τώρα, τι μπορεί να βοηθήσει στο κοινό μας. Το βελονισμό μιλάς τώρα. Ναι, 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 ναι. Εντάξει, ο βελονισμός δεν είναι πανάκια για όλους. Δηλαδή, δεν ναι, εμείς θέλουμε να μας πεις ποια είναι η πανάκια. Ναι, ναι, η πανάκια δηλαδή δεν είναι το φάρμακο που το κάνει όλα καλά. Δηλαδή. Μα δηλαδή, αν θα το έλεγες αυτό θα είσαι. Όχι, είναι υπερβολικό. Ναι, 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 σωστό. Ναι. Είναι κάποια πράγματα που πάνε πολύ καλά, κάποια λιγότερο καλά. Ναι. Εντάξει, κάθε πόνος μυοσκελετικός που έχει να κάνει με. Τις αρθρώσεις με τους μύχες και τα λοιπά πάνε πάρα πολύ καλά. Έτσι, ως φυαλγίες, χυαλγίες, ευχενικά. Για δε σε μένα, ναι, εσύ μονίμως είσαι εδώ πιασμένος. Έχεις κάνει και τη γυμναστική σου του λεγόμενη στο box. Ναι. Εδώ το αριστερό στο ευχενικό εδώ είναι συνέχεια. Τι σημαίνει αυτό τώρα, γιατρέ? Έχεις ένα μυϊκό σπασμό έντονο συνέχεια. Έντονο. Ναι, ναι, ναι. Δύο πράγματα. Δηλαδή, ή βελονισμό καλό, μασάζ και βελονισμό μπορεί να κάνει. Εντάξει, μασάζ είναι κάτι άλλο. Εντάξει. Είναι διαφορετικό. Ο βελονισμό δράζει διαφορετικά. Έχει αντιφλεγμονώδη, πολιτική δράση. Έχει κάνει αυτό, α πούμε, στο σβέρκο είναι φλεγμονή, α πούμε. Όχι, όχι, όχι. Δεν λέγεται φλεγμονή. Όχι, όχι. Είναι μυϊκό σπασμό. Φαίνεται. Δηλαδή, αυτά τα λεγόμενα γουρμπουλάκια που λέμε πιάνουν μερικέ ναι. φορέ και λόγω στρε πολλέ φορέ. Δεν μου λε, αυτό μπορεί αργότερα να σε φέρει κανένα εγκεφαλικό. Όχι, όχι. Καμία σχέση. Δεν έχει καμία σχέση. Το εγκεφαλικό αφορά. Είναι άλλο. Ναι, το αγκιακό σύστημα. Άλλο σύστημα. Αυτό είναι μυϊκό. Καθαρά. Ναι. Έχει φορά το μυοσκελετικό. Το μυοσκελετικό. Mm-hmm. Γιατρέ, σε βρίσκουμε στην Εγνατία 63, έτσι. Ναι, ναι, δίπλα στο ξενοδοχείο. Ναι, το Εγνατία. Εγνατία Παλάς. Και όλοι οι γιατροί μαζεμένοι είστε. Έχει, εντάξει, όλο το κέντρο, δόξα τω Θεώ. Ναι. Ναι. Όχι, ειδικά η Εγνατία. Ναι, εντάξει. Ειδικά η Εγνατία είναι των ιατρών. Ναι. Και άλλες. Πολλοί γαστρεντερολόγοι, ναι, πολλοί. Ναι, ναι. Έχει, έχει. Αφροδυσιολόγοι, δερματολόγοι, ιστορίες κτλ. Ναι, ναι. Εσύ είσαι παθολόγος όμως. Παθολόγος, διαβητολόγος. Με το διαβήτη τι γίνεται. Διαβήτης είναι μια σύγχρονη μάστιγα. Γιατί είναι σύγχρονη, γιατρέ? Γιατί έχει προοπτικές να αυξηθεί 30-40% περισσότερο και αφορά και όλο και περισσότερο και νεαρά άτομα. Έχει να κάνει δηλαδή. Παλιά ηλικία ήταν. Ναι, μεγάλες. Μεγάλες. Ναι. Λόγω φθοράς και τα λοιπά. Ναι, τώρα όμως γίνεται, έχει μια τάση να εμφανίζεται και σε λίγο μικρότερες ηλικίες. Γιατί? Δηλαδή, η εξήγηση ποια είναι? Η εξήγηση είναι ο τρόπος ζωής. Όχι, γιατί έχει. Καθοριστικό τρόπο ζωή. Δεν προπονούμεθα. Δεν προπονούμεθα, δεν τρώμε σωστά. Δεν κάνουμε. Δηλαδή, εάν δεν το έχει, α πούμε, στο DNA. Α πούμε, δεν το έχει στο DNA. Α πούμε, ο παπάς μου, η μαμά μου είχε ζάχαρο. Και... Εντάξει, όλες οι ασθένειες έχουν ένα υπόβαθρο κληρονομικό. Εντάξει, να το πούμε. Α, τι μπορεί να τρώει ο άλλος δηλαδή τόσο πολύ που να. Δεν είναι μόνο το τρώει, είναι κάποιο είδος τροφής. Το κάπνισμα παίζει ρόλο. Ο υπέρβαρος άνθρωπος. Δηλαδή, συνήθως όλοι είναι υπέρβαροι. Δεν λέω παχύσαρκοι. Το ζάχαρο. Είναι ένας λόγος. Το τσιγάρο. Το τσιγάρο. Όχι ότι θα προκαλέσει ζάχαρο. Δηλαδή, έχει να κάνει μόνο τη φθορά του εγκυακού συστήματος. Γιατί και το ζάχαρο είναι μια πάθηση. Του εγκυακού συστήματος είναι. Όχι. Προκαλείται από άλλο. Έχει να κάνει με τα β' κύτταρα του παγκρέατος και την δράση της ινσουλίνης στα κύτταρα. Από τον πάγκρεα ξεκινάει δηλαδή. Ναι, υπάρχει, ναι. Υπάρχει συμμετοχή του παγκρέατος, αλλά και υπάρχει και πρόβλημα στα κύτταρα. Δεν μπορεί να μπει να λειτουργήσει η ινσουλίνη σωστά. Ναι. Ναι. Να βάλει μέσα τη γλυκόζη στο ζάχαρο και να πήρξει το ζάχαρο στο. Είναι, λέει, ένα ύπουλη αρρώστια αυτή. Πολύ ύπουλη, γιατί. Που είσαι εσύ, ας πούμε, μπορεί να την έχει χρόνια και να μην έχει καταλάβει. Δηλαδή, προς τα που κινείσαι, αν δεν κάνεις μια επιπλοκή, δηλαδή στα μάτια, ένας καταράκτης, μια θόλωση, ένα γλαύκωμα. Δηλαδή, αν δεν πάει να κάνεις αιματολογική, δεν μπορεί να το καταλάβεις. Αυτό είναι ένα τυχαίο γεγονός. Να πιάσεις μια μικρή τιμή
στα όρια κτλ. Ώστε και ο γιατρός να το δει και να το ψάξει λίγο περισσότερο, να είναι λίγο υποψιασμένος. Να μπορεί να δίνει κατευθύνει σωστά για να έχει μια λύση στο πρόβλημα. Η γυμναστική σε τι βοηθάει? Εντάξει, σε όλα τα πράγματα. Δηλαδή και στην μείωση των τιμών ζαχάρου και στην υπέρταση και στην υπερλιπιδημία. Αυτό τι είναι η υπερλιπιδημία, την χολυστερίνη και τριγλυκερίδη ανεβασμένη πλέον. Να κάνει καλό. Ναι. Ναι, η διακοπή καπνίσματα. Ναι. Άσκηση είπαμε. Ναι. Εντάξει, η διατροφή, ναι, και το πόσο τρώμε και το τι τρώμε και, πόσο. Και πότε το τρώμε, δηλαδή όλα αυτά. Είναι μια συνήθεια, δηλαδή να μπούμε σε μια υγιεινή στάση ζωής. Υγιεινή στάση ζωής. Έτσι. Ναι. Και το κέρδος είναι, ας πούμε. Περισσότερα χρόνια και όχι μόνο περισσότερα και καλύτερα χρόνια ζωής. Πιο ποιοτικά. Βέβαια. Πιο ποιοτικά χρόνια. Θέμα να είσαι από τα 65 στο κρεβάτι μέχρι τα 85 σου. Ναι. Έτσι. Να είσαι και υγιής. Να πεθάνεις σε 75 δηλαδή. Ναι, εννοείται. Αντί να είσαι από τα 65 μέχρι τα 85. Ναι, να είσαι, είσαι καλά. Και εις βάρος της κοινωνίας. Σωστά. Ναι. Των παιδιών σου, ναι. των γιατρών και σου, δεν έχεις, αν δεν έχεις το οίκα σου. Ναι, ότι, ναι, εντάξει, ναι. Δεν έχουμε και περιθώρια τώρα να είμαστε και να βάζουμε μέσα τα ταμεία, γιατί δεν υπάρχουν ταμεία. Δυστυχώς πάντα θα υπάρχουν αυτά. Εντάξει. Οπότε είναι δύσκολα τα πράγματα για να είσαι. Είναι πολυτέλεια σήμερα για να είσαι άρρωστος. Είναι πολυτέλεια. Δυστυχώς. Είναι πολύ τέλειο. Ναι. Γιατρέ, πώς τα βλέπεις τα πράγματα στην κοινωνία γενικότερα, την μπάλα, την είδες? Είδες καθόλου κύπελο σήμερα? Όχι, όχι. 0-0 μέσα στη λεωφόρο. Φοβερό αποτέλεσμα, σε λάθος μπάς φύρανε. Συνέχεια αποτελέσματα εκτός καλά. Ναι, γιατί κλείνεται. Κλείνεται. Ενώ όταν θέλει να ανοίξει μια άμυνα. Είναι ελληνική τακτική αυτή. Πάμε καλύτερα με αμυντικό. Δηλαδή, αμυνόμαστε καλύτερα. Ναι. Δεν βγάζει χώρου. Δεν ανεβάζει μπακ ψηλά. Δεν κάνει κατάκτηση. Ενώ τα παίζει με το. Σώνεσαι. Πώς? Με 15 ισοπαλίες στο πρωτάθλημα. Με 15 ισοπαλίες άμα σώνεσαι. Όχι. 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 Θες και 5-10 νίκες. Φέτος νομίζω ότι θα πάει 15-15, 25-26 βαθμοί θα είναι. Δηλαδή. Δύο πέφτουνε. Ναι. Αν πέφτουν τρεις, πάνε ήταν 31 βαθμοί. 32, 30. Στους 25 σώνεσαι. 25. Εντάξει. 24, 26, 26, 24. Σώνεσαι. Ψώνες. Ωραία. Ξημερώνει μια μέρα, γιατρέ μου, καινούρια. Εορταστική. Εορταστική. Ωραία. Ξέρεις, δεν τα γουστάρω αυτά. Τώρα με σέρνω μέσα αυτές τις μέρες. Την ιστορία την ξέρεις. Γιατί είναι σε λίγες ώρες. Τι ώρα είναι τώρα? 12 η ώρα. Σε 4 ώρες. Όχι, μάλλον σε 3 ώρες. Τι είναι σε 3 ώρες? Την ώρα του Χιλιτίδη. 2:50. 2:50. Στην Κηφισιά. Ποια Κηφισιά? Αθηνών. Α, Αθήνα, όχι εδώ σε εμά. Ναι, ναι. Πριν πόσα χρόνια? 76. Πότε έγινε αυτό? Το 40. Το 40, ναι. 76. Ο πρέσβης ο Γκράτσι. Ο Γκράτσι. Γκράτσι, ναι. Τι ήταν αυτός? Ξυπνάει το μεταξά. Ο πρέσβης της Ιταλικής. Του ξύπνησε το βράδυ. Ναι. 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 Γέννη έξω, δουλεύει έξω τα λοιπά. Με τις πιτζάμες ο μεταξάς. Σαν τον Τριβέλα. Το και το τηλεγράφημα και τα λοιπά. Τι τηλεγράφημα ήταν? Έχουμε πόλεμο. Δηλαδή μάλλον παραδοθείτε και τα λοιπά. Παραδοθείτε. Δεν παραδοθείτε. Και του λέει. Δεν πρόλαβε, ρώτησε τον λαό. Αλόρ σε λαγκέρ, του λέει. Σε γαλλικά. Δηλαδή έχουμε πόλεμο, του λέει. Ναι. Και αρχίζει ο πόλεμος. 5 η ώρα, 6 η ώρα το πρωί άρχισαν οι αψιμαχίες που λένε. Αψιμαχίες. Ναι, ναι. Πρόλαβε το βράδυ να ρωτήσει το λαό του, δηλαδή έκανε δημοψήφισμα. Κοίταξε, αυτό ήταν. Γιατί με τον Τσίπρα έγινε δημοψήφισμα. Κοίταξε, κοίταξε. Δύο μέρες, τρεις. Κοίταξε, δεν έγινε εκείνη τη στιγμή, δεν ήταν ανυποψίαστος όσο. Πόση ώρα, δηλαδή, μ' αρέσει το. Πώς? Το. Μισή ώρα πριν. Έγινε, να σου πω. Για πέστε να μάθει ο κόσμος. Στις 26 Οκτωβρίου, επειδή το διάβασα, Οκτωβρίου, έγινε μια δεξίωση από την Ιταλική πρεσβεία. Πού? Στην Ιταλική πρεσβεία. Ναι. Και είχε προσληφθεί και ο μεταξύ, αλλά δεν πήγε βέβαια. Για καλά έκανε. Δεν πήγε, γιατί δεν πήγε? Γιατί υπήρχε ένα. Πολεμικό κλίμα. Κλίμα, μπράβο. Ναι. Προσεισμός. Ναι. Ναι. Είχαν προσκαλέσει τον γιο του Πουτσίνη. Του Φουτσίνη. Πουτσίνη, Τζιακόμο Πουτσίνη. Αυτός που γράφει όπερ ήταν ένας μεγάλος. Ήταν μουσικός. Συνθέτης. Ναι, συνθέτης, ναι. Ο γιος του Πουτσίνη, δηλαδή, τον είχαν καλέσει, Ιταλός δηλαδή, τον είχε καλέσει προς τιμή του να κάνει μια δεξίωση. Και καλέσαν και την κυβέρνηση και το μεταξά κτλ. Δεν πήγε ο μεταξάς. Η κυβέρνηση πήγε. Όχι. Πήγαν κάποια μέλη, πήγαν εκεί. Και μάλιστα το βράδυ στις 26 Οκτωβρίου έρχονταν το τελεσίγραφο στην πρεσβεία. Γιατί εκεί γινόταν η δεξίωση, αλλά έρχονταν ανά 2-3 ώρες. Ναι. Δηλαδή σπασμένο, μάλλον, συγγνώμη. Δεν είχε φάξει τότε. Ναι, Facebook όταν, δεν είχε, ήθελαν να κινήσουν για τις υποψίες, βέβαια, οι γραμματείς κτλ. Πήγαιναν μέσα μια ώρα, ξανάρχονταν, ξανάρχονταν. Έγινε το τελεσίγραφο, το ενώσαν κτλ. Και έγινε ένα ολοκληρωμένο. Το οποίο δόθηκε την επομένη το βράδυ, δηλαδή από 27 προς 28. Μπράβο. Ο λαός πρόλαβε να μάθει. Όχι, τι να μάθει. Ραδιόφωνο είχα αυτό, τότε. Βέβαια,
Ραδιόφωνο υπήρχε. Αλλά το, είπε, ναι, φυσικά. Αλλά δεν ήταν. Δημοψήφισμα. Όμως... Δηλαδή, όχι, αυτό που λένε ο λαό είπε όχι. Δεν ισχύει, δηλαδή. Κοίταξε, το λαϊκό αίσθημα υπήρχε. Ναι. Άλλο λέω εγώ. Το δεν, υπή, δεν αποφάσισε κανένα. Εκείνη τη στιγμή αποφασίζει ο ηγέτης. Δεν αποφάσισε ο λαό. Πώ να αποφασίσει. Γιατί λέει στο σχολείο ότι ο λαό είπε όχι. Ο λαό στήριξε την απόφαση. Ίσως υπήρχε το. Ναι, αλλά δεν είπε ο λαό. Το είπε. Αυτό είναι θέμα τώρα. Πρέπει να το διαλευκάνουμε. Δεν μπορούσε να πει όχι μεταξύ. Κοίταξε, ο μεταξά ήταν ένα στρατιωτικό. Χρόνια στρατηγικό. Κουντικό ήταν, δεν ήταν. Όχι, ήταν στρατηγό από το 1900 και μετά. Δεν ήταν, δηλαδή, δεν ήταν τυχαίο. Δεν ήταν εκλεγμένο από το λαό, έτσι. Όχι, 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 λέω σαν δικτάτορα. Ναι. Λέω πριν. Πριν. Το 20, το 15, τι το 20 πολέμου, το Βαλκανικού πολέμου. Ήταν στρατηγό. Στρατηγό. Ήταν στρατηγό. Μπράβο. Ο οποίο ήταν και διορατικό. Καλό ή κακό είχε διορατικότητα. Γερμανόφιλο μεν, ο οποίο είχε σπουδάσει στη Γερμανία, δηλαδή είχε εκπαιδευτεί στη Γερμανία. Αλλά όμως στο θέμα του πολέμου είχε μια διορατικότητα. Τάχθηκε με το μέρος των Άγγλων. Είχε πει ότι ναι, μεν η Γερμανία είναι μεγάλη δύναμη κτλ. Αλλά οι Άγγλοι ως ναυτική δύναμη κτλ. Φιλική προς την Ελλάδα. Οι Άγγλοι μας πλευρίζαν από καιρό, δηλαδή από τα πρώτα χρόνια. Και διέστησε ότι θα επικρατήσουν τελικά και όπως έγινε. Ναι. Και έπεσε μέσα. Δηλαδή ζήτησε βοήθεια. Όχι, έπρεπε να πάρει κάποιο μέρος από εδώ ή από εκεί. Πήρε τον Άγγλο. Ναι, γιατί είχε διορατικό, τον λέει θα κερδίσουν οι Άγγλοι. Ναι, αλλά τα φιλογερμανό ήταν όμως λένε. Ήταν κομμουνιστέ οι οποίοι κατηγορούν για φιλογερμανό. Ναι. Αν φιλογερμανό ήταν εκπαιδευτή, δηλαδή είχε γερμανική κουλτούρα ο μεταξά. Δηλαδή έκλεινε προ τα εκεί, είχε μια συμπάθεια. Όταν λε γερμανική κουλτούρα, δηλαδή κάτω λίγο πιο λιανά. Εκπαιδεύτηκε εκεί, είπε και μετακπαίδευση, δηλαδή ήξερα γερμανικά. Ήταν δηλαδή. Αν έχει ζήσει σε μια χώρα. Σχολή Βάισβάιλερ, ναι, κατάλαβα. Όχι του ναζισμού, πριν. Ναι. Πριν τον ναζισμό. Πριν τον ναζισμό. Ναι. Ο οποίος έκλεινε προς τα εκεί. Όμως το θέμα του πολέμου πήρε τη θέση, την μεριά των Άγγλων. Ναι. Είχε τη διεύθυνση. Τα σοφή κίνηση, λέει, δηλαδή. Φυσικά. Σοφή κίνηση. Έφου νίκησε δεν νίκησε ο Άξονα, δεν νίκησε οι σύμμαχοι. Φυσικά. Ναι. Βέβαια πέθανε τον Ιανουάριο του 1941. Πόσο ετών. Τώρα θα σε γελάσω, δεν ξέρω. Ναι. Λέει ότι τον φάγανε, τον δηλητηριάσαν. Κάτι τέτοιο ακούγεται. Βέβαια δεν πέθανε. Και είχε επίσης και. Προφητέψαν το πω και έτσι, ότι οι Γερμανοί θα μπουν και αυτοί στον πόλεμο, δηλαδή θα έρθουν σε βοήθεια των Ιταλών, όπως και έγινε μετά από λίγο καιρό, βέβαια. Δηλαδή Παΐσιος βγήκε. Παΐσιος. Ναι. Έχει μια διορατικότητα στρατιωτική. Ναι. Έκανε αυτό. Πρόβλεψη. Ναι, 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 ναι. Το έβλεπε το έργο. Ναι. Ήταν διορατικός. Σαφώς. Ναι. Είχε πει ότι αν θα μπει η Ελλάδα, μάλλον θα πει στους Ιταλούς το ναι, περάστε, θα διαμελιστεί. Σε τρία τμήματα, δηλαδή οι Ιταλοί θα πάρουν τη Δυτική Ελλάδα, οι Βούλγαροι την Ανατολική, οι Άγγλοι Κρήτη και νησιά από κάτω. Δηλαδή, ω ναυτική δύναμη. Εμάς ποιοι θα μας παίρνανε. Εμάς. Τώρα, όποιοι μείνουν τώρα. Εμείς, ναι. Σαν Θεσσαλονίκη. Ναι, ναι. Οριακά είμαστε. Οι Βούλγαροι. Μάλλον για Βούλγαροι. Βούλγαροι. Ναι, ναι, ναι. Η Αθήνα θα ήταν άλλο κράτος. Μάλλον κλείνει προς την. Το 70 ετών πέθανε. 70 ετών. Ναι. Ζάχαρη. Ναι, ναι, ναι. Wow. Εντάξει, εκείνη την εποχή ήταν. 70 ετών. Φυσιολογικά. 90 θα ρισχύσει τώρα. Τώρα είναι 77 μέσο όρο. Πόσο είναι? 77. Πάψε. Για του άντρε. Για του άντρε. 81 για τι γυναίκε. 81 για τι γυναίκε. Ναι. Παραπάνω ζουν αυτέ. 4-5 χρόνια. 4-5 χρόνια. Ναι, ζουν παραπάνω. Μέσο όρο τώρα. Ναι. Εντάξει. Σαν πολύ δεν είναι 77. Εντάξει. Έχω και έχουν ανέβει. Έχουν ανέβει. Εντάξει, τώρα λέει θα μειώνονται πάλι. Δεν ξέρω, θα δείξει. Ναι, έτσι έμαθα. Στατιστικέ είναι. Πάντως επιχούντας, λέω, μέσος όρος ηλικίας ήταν κάτω από 70 χρόνια. Ναι, ναι, ανεβαίνει, εντάξει. Ναι. Ανά δεκαετία. Δεν ξέρω γιατί τότε. Επιχούντας πεθαίνανε πιο. Ποιο? Επιχούντας, λέει, κάτω από τα 70 ήταν. Κάτω από 70. Ένας φίλος μου κομμουνιστής, ο Χριστάκης, μου λέει, επιχούντας, λέει, πεθαίνανε οι άνθρωποι, λέει, κάτω από τα 70 χρόνια, μέσο όρο ηλικίας. Από φυσιολογικό θάνατο, πλάς. Δεν ξέρω τι θάνατο. Μπορεί να ήταν, ξέρω εγώ, δεν μπορούσαν να εκφραστούν οι άνθρωποι. Να το κρατούσαν μέσα τους και να σκάγανε από. Κάτι υπονοείς τώρα. Υπονοώ, βέβαια, υπονοώ. Υπονοώ γιατί και ο μεταξάς χθες με πήρε ένας αριστερός και μου λέει. Για να μειώσουν έτσι το μέσο όρο θέλει εκατομμύρια πεθαμένα. Δεν ξέρω. Με λέει ένας αριστερός χθες, βγήκε. Μου λέει, κάτσε ρε φίλε, αυτός λέει, τι κακή μίκα λέει. Φασισταριό λέει. Δεν το γουστάρουμε. Ο λαός λέει, είπε το όχι. Σαν χλαμάρες λέει και τέτοια. Δεν το είπε. Ο Γερμαναράς λέει. Ο λαός το στήριξε. Έτσι, γιατί έχω την εντύπωση ότι οι αριστεροί δεν το γουστάρουν το μεταξύ. Καλά, τάξη. Κάτι τέτοιο. Ενώ οι άλλοι φιλοδεξιοί, να πούμε, τον. Δεν ανάγκη να σε φωνούν όλοι στην Ελλάδα. Δεν χρειάζεται. Τι δεν χρειάζεται. Υπάρχει πολυφωνία. Τι να κάνουμε. Τι πολυφωνία, δηλαδή. Η ιστορία έχει 2, 3 και 4 ερμηνείες. Οπότε και παρερμηνείες. Οπότε είναι λογικό. Λογικό. Μέσα από το κάτω από τον οποίο το πολιτικό κάτω του καθενός το αναγάγησε σε διαφορετικό. Ιστορικό. Είναι διχασμένη η προσωπικότητα ο μεταξύ. Δηλαδή δεν περνάει σε όλους τους Έλληνες σαν ήρωας, ας πούμε, που είπε το όχι. Διχασμένη δεν είναι. Ο καθένας το βλέπει όπως θέλει. Ναι, δεν είναι δηλαδή αύριο θα γιορτάσουμε την απελευθέρωσή μας και τα λοιπά. Είπαμε το όχι στους, πώς τους λένε,
στους κατακτητές, ας πούμε, και τα λοιπά, ούτω μεταξύ, να το κατατάσσουν σε ένα κομμάτι του λαού στους ευεργέτες και ένα άλλο κομμάτι. Να είσαι σίγουρος, Τατιάνο Μεταξάς. Ναι. Έλεγε ναι, περάστε. Ναι. Τον έλεγαν τον Μεταξά. Ο Μεταξάς μας είπε τον ναι και. Όχι, λέει και κάτι άλλο. Ότι δεν τον έπαιρνε να πει και κάτι άλλο. Λέει, ήταν αναγκασμένος, λέει, να πει τον ναι. Λένε. Δηλαδή, αυτοί οι οποίοι, ας πούμε, λένε ότι κάτσε, ρε φίλε, τι Μεταξάς. Και τι να έλεγε, δηλαδή, περάστε. Εντάξει, άλλοι θα μπορούσε να πάρει το μέρος του άξονα. Εντάξει. Θα μπορούσε να πάρει το μέρος του άξονα. Ναι. Αποφάσισε να ήταν με το άλλο μέρος. Ναι. Αυτά βέβαια είναι συμφέροντα. Η ιστορία που τον έχει κατατάξει τώρα, για να καταλάβω. Ποια ιστορία τώρα. Η ιστορία, ρε παιδί. Η ιστορία γράφεται ακόμα. Ακόμα γράφεται. Βέβαια, γράφεται. Δεν έχει ξεκαθαρίσει, όχι, βέβαια. Ακόμα τα πάθη είναι έντονα. Ναι. Υπάρχει μετεμφυλιακό ακόμα πάθος. Δεν βλέπεις τώρα αμέσως βγήκε ο Γεωργιάδης χθες προχθές. Ξανά ανακατώθηκαν τα πράγματα. Ποιος Γεωργιάδης? Ο Άδωνης. Είπε κάποια πράγματα. Ναι, θα πω, το κόμμα του, να πούμε τον. Θέλω να πω ότι ακόμα αυτό προκαλεί πάθος. Έχει ακόμα στην Ελλάδα. Δεν μπορεί να τα δει ακόμα κρυστάλλινο ο κόσμος. Δεν είναι ωραίο πράγμα να υπάρχει πάθος. Όταν είναι αρρωστημένο, όχι. Εγώ διακρίνω και κόμπλεξ απέναντι σε άλλες πόλεις και. Φυσικά. Υπάρχει θέμα, ναι, υπάρχει σοβαρό θέμα. Φυσικά, φυσικά. Αυτό όχι. Λέει. Μα δεν μπορεί να σε αφήσει να δεις σωστά τα πράγματα. Την πραγματικότητα. Υπάρχουν πάθη ακόμα. Εννοείται. Ο Βορράς Νότος. Εντάξει. Δεν μας χωνεύουν οι Αθηναίοι, εμείς τους βρίζουμε, νιώθουμε μειονεκτικά απέναντί τους. Ναι. Θεωρούμε κατώτερους ανθρώπους σε ποιότητα. Ότι εμείς είμαστε καλύτεροι, ότι είμαστε, ξέρω εγώ, σπουδαιότεροι, είμαστε ξέρω εγώ, πιο τερβίσιδες, δεν είμαστε πιο καλοί σε συναλλαγές. Έτσι λένε. Αυτό το λένε και μερικοί νότιοι τουλάχιστον. Ναι. Γιατρέ, επειδή μας δάνειζαν και μας κρατούσαν από τα κάκαλα οι Άγγλοι, πήγε ο Μεταξάς με το μέρος τους. Όχι, λέει, επειδή ήταν, λέει, διορατικός. Λέει ο 9-10. Εντάξει, ωραίο μήνυμα. Ναι, είναι. Κοίταξε, οι Άγγλοι και όλοι οι δανειστές μας μας δάνειζαν από το 1829-30. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι. Οι Άγγλοι μας πριν γίνουμε κράτος και δεν μας δανείζαν. Και Ρώσοι και Γάλλοι, εντάξει, με δανεικά γίναμε κράτος, λογικό είναι. Ναι, οι Άγγλοι όμως ήταν διορατικοί. Είναι δηλαδή. Το χαρακτηριστικότερο. Η ναυαρχία του Ναβαρίνου είναι το χαρακτηριστικότερο. Ναι, πήραμε βοήθεια. Που, όχι, δεν πήραμε βοήθεια. Αν δεν ήταν ο ξένος στόλος των τριών δυνάμεων, δεν θα ήμασταν κράτος. Αυτό δεν το λέμε πολύ όμως. Εντάξει. Είναι στο σχολείο πράγμα. Δεν το λέμε. Δηλαδή. Στα ψηλά γράμματα δεν το λέμε. Χρειάζεται ήρωες να τονώσουμε και το ηθικό. Θέλω να τονώσουμε το ηθικό. 200 χρόνια εντάξει, έγινε σωστή τόνωση. Από εκεί πέρα πρέπει να τα δούμε και λίγο όπως πρέπει να τα πούμε. Τονώθηκε με τον οξύλο αυτό. Τώρα αρχίζουμε λίγο, πρέπει να είμαστε λίγο πιο υποψιασμένοι. Πιο κοινωνικοί, α πούμε, πιο λογικοί. Πιο κοντά στην πραγματικότητα. Μάλιστα. 9.55 καιρό, μήνυμα 54.3.40. Ποιος είπε το όχι, ο λαός ή ο Μεταξάς? Εγώ νομίζω το είπε ο Μεταξάς και ο λαός το υποστήριξε υποσυνείδητα. Δηλαδή, όχι εκείνη τη στιγμή, αν ρωτήθηκε ο Μεταξάς τι θέλει ο λαός, αλλά ο ίδιος, αλλά και ο λαός. Δηλαδή, αφουγκράστηκε το λαό. Ναι, βέβαια, ναι. Μα εκεί υπήρχε προπολεμικό κλίμα. Δεν ήταν εκείνη τη στιγμή. Α, ξαφνικά ήρθε ο Γκράτσι και λέει: Γκράτσι, δηλαδή, ναι. Ναι. Υπήρχε, αυτό το ξέρανε ο κόσμος. Δηλαδή, το βράδυ τη δεξίωση τη πρεσβεία που έγινε το βράδυ, όταν έφυγαν οι Ιταλοί αξιωματούχοι, οι πιτσιρικάδες τους είχαν σκάσει τα λάστιχα στα αυτοκίνητα. Δηλαδή υπήρχε ένα τέτοιο κλίμα ήδη, δηλαδή φορτισμένο. Δηλαδή. Τα λάστιχα. Ναι, των αυτοκινήτων. Σαρταδόρ ήτανε. Ναι, εντάξει, ναι. Δηλαδή υπήρχε τέτοιο κλίμα μεταξύ μας. Εντάξει. Μάλιστα. Δηλαδή δεν ήταν εκείνη τη στιγμή. Γιατρέ, τώρα εσύ τα νεότερα παιδιά, πώς τα βλέπεις, πώς το λαμβάνουν όλο αυτό το θέμα? Νομίζω ότι είναι λίγο απολυτική η κατάσταση. Δηλαδή, είναι απολυτική, είναι επιδερμική. Ναι, αυτό ναι. Βέβαια είναι και καλό κάπου. Είναι καλό. Βέβαια, γιατί εμεί ζήσαμε λίγο και την δεκαετία του 80. Ναι. Τουλάχιστον του 80, εγώ το 70 δεν πρόλαβα, είμαι πιο μικρός. Ναι. Του 80, τα οποία μάλλον φωνάζαμε, παίρναμε το μέρος δεξιά-αριστερά κάποιων πραγμάτων, τα οποία τα βλέπαμε τελείως διαφορετικό, με πολύ πάθος και πολύ λάθος τρόπο. Η νέα γενιά είναι απολυτική η περισσότερη. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Αυτό είναι καλό. Ναι, καλό. Αν βέβαια μπορούν να το δουν και αυτό. Ούτε εθνικό φρόνημα μπορεί να πει ότι έχουν σήμερα καθόλου. Τα νέα τα παιδιά. Καθόλου. Όχι, να πει ότι. Κάποιοι όμως που το έχουν σε πολύ έντονο βαθμό. Κάποιοι. Ναι. Λίγοι. Πάντα λίγοι, είναι λιγότεροι αυτοί. Πάνω πολύ λίγοι. Γιατί παίζει ρόλο και η μαρμίτα που λες. Μαρμίτα, δηλαδή εξήγηση. Αν ο κόσμος είναι καλά τακτοποιημένος, το εθνικό φρόνημα. Αυτό το προϊόν που πουλάει δεν πουλάει. Δεν πουλάει. Να το ξέρεις αυτό. Ναι. Δηλαδή δεκαετία 80-90. Τα πατριωτικά κόμματα ήταν ναι. Μοιάσματα. Ναι, ήταν μοιάσματα. Πάμε σε ένα διάλειμμα για την αθματική. Γιατί πάμε. Άρα με άλλα λόγια, γιατρέ, είχε και η Ελλάδα τότε, είχε και εθνικό φρόνημα. Ναι. Μάλιστα. 60 χρόνια μετά, πόσα, 75 χρόνια μετά, σε ανάλογη περίπτωση, τι πιστεύεις ότι θα γινόταν? Αν γινόταν σήμερα. Ναι, αν γινόταν κάτι ανάλογο σήμερα, να πούμε. Αν έπαιρνε ο πρόξενος, ξέρω εγώ, μιας άλλης χώρας της Γερμανίας και έλεγε, ξέρω εγώ, παραδώστε, παραδοθείτε.
Τι θα έκανε ο. Θα αντιστεκόταν ο Έλληνας, να πούμε. Σήμερα θα έκανε. Δεν με, ναι, θα υπήρχε εθνικό φρόνημα. Δηλαδή ο ανάλογος ηγέτης, ο πολιτικός Τσίπρας λέγεται, ποιος θα ήταν. Παιδί μου, αυτόν έχουμε τώρα. Ωραία. Θα πίστευε ότι ο λαός του μπορεί να βγει, ας πούμε, στη μάχη και να πολεμήσει για τα ιδανικά του. Και να ρωτήσω τώρα αυτούς που είναι απολιτικ, τους πιτσιρικάδες, ποια είναι τα ιδανικά τους. Είναι μια δύσκολη ερώτηση. Ποια είναι τα ιδανικά σήμερα. Είναι μια δύσκολη ερώτηση. Γιατί η θρησκεία δεν πιστεύω να πάει κανείς στον πόλεμο. Για την πατρίδα. Οι θρησκευτικοί πόλεμοι έχουν. Ναι, τεραματιστεί. Δεν ξέρω τώρα, δεν ξέρω. Δεν μπορώ να το ψυχολογήσω τώρα. Ενώ στα ποδοσφαιρικά μπορώ να το ψυχολογήσω τώρα. Πότε θα θυμώσει, πότε θα, θα ρουλιάξει, πότε θα έρθει να τα σπάσει, πότε θα πει μπράβο, πότε θα κάνει. Δηλαδή. Και αυτά έχουν καταλαγιάσει. Καταλαγιάσει και αυτά, ναι. Έχουν καταλαγιάσει και αυτά. Δεν συμβαίνει. Μετά από μια περίοδο ευμάρεια. Πολλών ετών. Μάλιστα. Αυτό μου θυμίζει λίγο και την εποχή της Κωνσταντινούπολης πρώτης άλωσης. Ναι. Που όλοι οι πλούσιοι και τα λοιπά είχαν κλεισί στα μοναστήρια, δεν πήγαιναν, δεν υπήρχαν μόνο μεσθοφόροι. Ναι. Δεν υπήρχε λαϊκό. Τι κάναν στα μοναστήρια, γιατρέ μου, τι κάνανε. Αποφεύγαν τον πόλεμο, ας πούμε. Αποφεύγαν τον πόλεμο. Δηλαδή θες να πεις ότι γενικά, το Παπαδαριό υπήρχε, δηλαδή ήταν. Δεν υπήρχε. Ναι, το λαϊκό. Τους βόλευε δηλαδή με άλλη. Ναι. Εντάξει. Εντάξει. Δεν ήταν. Ναι. Έρχεται ναι, μόνο με κάποιους ναι, μισθοφόρους. Ναι, εντάξει, ναι, η Κωνσταντινούπολη ναι, ζούσε, ας πούμε, δηλαδή, πολεμικά με τους μισθοφόρους. Τώρα από εκεί και πέρα, αυτό λίγο θυμίζει και την και εποχή μας. Εντάξει, πάντα υπάρχει ένα υποβόσκον λαϊκό πατριωτικό αίσθημα. Δηλαδή, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο είναι τόσο δυνατό όσο παλιά. Νομίζω για λατζή είναι τώρα. Θα δείξει. Δεν ξέρω μια φορά. Ακούς τον άλλον, να ξέρει ότι και αυτοί που πήγαιναν στον πόλεμο το 1940 κτλ. Ήταν μέχρι εκείνη τη στιγμή απλοί αγρότες. Τι, ρεμπεσκέδες ήταν. Ήταν απλοί άνθρωποι. Και μεταμορφώθηκαν. Πρώτο ο Μεταξάς και μετά ο λαός. Μας λέει ο 430. Ναι. Ο Μεταξάς έφτιαξε και τα οχυρά. Την άμυνα δηλαδή. Έκανε τα. Έφτιαξε τα στόπερ, να πούμε. Ο άλλος ρωτάει ραπτό, λέει, αν μια γυναίκα για μια θέση πάρκινγκ σε γαμοστάβριζε, λέει, και πήγαινε να σε χαστουκίσει, πώς θα αντιδρούσες. Μίλητος από κέντρο. Θα του έτυχε, φαίνεται κάτι παρόμοιο. Κοίταξε, φίλε, να δεις. Ο καυγάς με τη γυναίκα, ολέθριος είναι ούτως ή άλλως. Το μόνο που μπορούσε να κάνεις είναι. Δεν θα έφτανα στο σημείο να με βρει η γυναίκα, γιατί πολύ πιθανόν δεν θα μπαίνα στην περίπτωση να τσακωθώ μαζί. Θα έλεγα μέσα στο διάλογο, πάρκαρε, θα βρω κάτι άλλο. Δηλαδή, δεν θα έμπαινα στη διαδικασία να μαλώσω με μια γυναίκα. Γιατί δεν μαλώνεις με μια γυναίκα, στον δρόμο γενικότερα. Δηλαδή, μαλώνεις με μια γυναίκα και σου τραβάει ένα βρυσίδι και έρχεται κατά πάνω. Έρχεται να σου κάνει επίθεση. Ναι. Δηλαδή, άμα είναι άντρας, αμήνεσαι, κλείνεσαι, δίνεις, τρως, δίνεις, ξανατρως, πέφτεις, σηκώνεσαι. Μόνο παίρνεις. Τώρα με τη γυναίκα τώρα. Είναι, δηλαδή, θα μου πεις, μπορεί να ξέρει πολεμική τέχνη φοβερή. Εντάξει, μία στις 1500, αλλά μια νορμάλ, άμα ξέρει πολεμική τέχνη, δεν θα αρχίσει να φέρεται κατά αυτόν τον τρόπο. Θα είναι καμιά ηλίθια, θα είναι καμιά η οποία παίρνει φάρμακα. Θα είναι καμιά η οποία θα έχει, να πούμε, καμιά μούρλα κτλ. Δεν μπλέκεις. Σωστό. Δηλαδή, βλέπεις τον άλλο, την άλλη είναι μπερδεμένη, δεν μπλέκεις. Ακόμα και μπερδεμένο άντρα να δεις, ότι το βλέπεις ότι ψάχνεται κτλ. Παράτησε τον, μην μπλέκεσαι καυγά. Τώρα, μην κοιτάς εμένα που εγώ είμαι καυγατής και ψάχνουμε. Εντάξει, εγώ το κουσούρι μου το λέω. Ψάχνουμε, να πούμε, καμιά φορά να μαλώσω. Ναι. Είμαι κουσούρι αυτό, καυγατής. Ναι. Δεν είναι καλό αυτό. Να σε καυγά. Ω, δεν είναι καλό. Ναι. Είναι καλό να αποφεύγεις το επεισόδιο. Είναι, πώς θα στο παρεμβεί μου, είναι μαγιά να αποφύγει το. Πώς λέει η παρεμβεί, η μάνα του Φοβιτσιάρη δεν έκλαψε ποτέ. Του χέστη η μάνα, ναι, δεν έκλαψε ποτέ. Ναι. Οπότε λοιπόν, τώρα, αν δεις την μπερδεμένη, καμιά παλαβή που έχει, ξέρω εγώ, την παράτηση ο άντρας της, πάει σε μηνόπαυση, έχει κλειστεί σε κανένα τρελοκομείο, έχει πάθει καμιά κατάθλιψη, κάνω αυτό, μην μπλέκεις. Εντάξει, ρε κότσι μου, πες εντάξει. Άντε φύγει, πες μη σου δώσω κανένα μπουνίδι και σου σπάσω κανένα δόντι. Φύγε, πάρκαρε. Δηλαδή, να δείξεις ότι δεν μασάς, ότι απαξιείς, ας πούμε. Εγώ έτσι θα έκανα. Πολλές φορές. Μπα πηγαίνετε μια βλακεία στον δρόμο, άμα λέω με έκλεισε, έκανε κτλ. Κοιτάω γυναίκα. Μπλέξαμε, λέω τώρα. Πάει τελείως. Τη φάγαμε. Τη φάγαμε. Τι θα κάνεις, άμα λες με τη γυναίκα, βγάλεις άκρη, να πούμε. Δεν γίνεται. Άρα, συμβουλή μου στο φίλο είναι αυτή. Δεν ξέρω, γιατρέ. Μιλάω σοφά. Ναι, ναι, έτσι. Θα συμφωνήσω. Αν λες, έβριζε, λέει, τι θα έκανες. Ναι. Δεν μαλώνεις με τη γυναίκα. 28 Οκτωβρίου του 1940. Η Ιταλία ζητάει από την Ελλάδα τη συμμετοχή της στον κεντρικό άξονα. Όχι κεντρικό, δεν είναι ποδόσφαιρο, άξονα σκέτο. Στον άξονα. Κατόπιν εντολής Χίτλερ. Ο άξονας είναι Γερμανία, Ιταλία, δηλαδή. Ναι, αυτός ο άξονα. Μπράβο. Τα τότε ίδια καθεστώτα ήταν της Γερμανίας, της Ιταλίας, της Ισπανίας και της Ελλάδος. Τα οποία μέχρι στιγμής είχαν άψογη συνεργασία. Και στην ιδέα της Ενωμένης Ευρώπης, Ηνωμένων Ευρωπαϊκών Εθνών, ο Μεταξάς ζητάει τη συμβουλή του τότε βασιλιά της Αγγλίας, Γεωργίου του Δευτέρου,
εάν δεν κάνω λάθος, λόγω της καλής σχέσης που είχανε και του λέει να αρνηθεί. Mm-hmm. Ναι. Τι του λέμε αυτό το διαβασμένο. Ναι, ναι, κάτι τέτοιο συνέβη. Κάτι τέτοιο συνέβη. Ναι, το αναλύει αυτό. Το πάει, ας πούμε, ναι. Ναι, ναι. Κωστή, να μου λείπουν τα όχι, η δεξιά, η αριστερά και όλα αυτά να περνάνε, λέει καλά. Να περνάμε καλά πάνω απ' όλα, λέει. Ούτως ή άλλως Ελλάδα δεν υπάρχει, την έχουμε πουλήσει. Ελλάδα δεν υπάρχει, καλά να περνάτε. Όλοι εγώ πάντως λέει περνάω καλά. Λέει αυτό, μην ασχολείστε, λέμε αυτά. Κοιτάτε να περνάτε καλά, ναι, να σώσετε το τομάρι σας. Είναι η άποψη, ποια είναι αυτή. Πώς τη χαρακτηρίζουμε αυτή την άποψη. Από πολιτική σου λέει να λείπουν τα όχι δεξιά-αριστερά. Ναι. Λέει, ούτε από εδώ. Ρωτά που το πουλίζει αυτό. Σου λέει, ήρθα να ζήσω τώρα εγώ, γιατί να τσακωθώ, αν μπορέσω να τη βγάλω. Μεταξύ μας περισσότεροι είναι έτσι. Είναι έτσι. Ναι. Ναι. Αλλά η φτώχεια και η πείνα μπορούν να σωθήσουν σε ένα πάθος. Ναι. Σε ένα άκρο. Αν θέλεις να διαπιστώσεις, λέει ο 9-10. Ένα στοιχείο που θα βγάλει η νεολαία στους δρόμους, τότε απλά κλείσε τα όποια σημεία ελεύθερου ίντερνετ, λέει. Πολύ καλό. Σωστός. Ε? Ναι. Δηλαδή. Συμφωνώ. Τι να κάνει. Μόλις τους κλείνεις το ίντερνετ, επαναστατούν. Τι επαναστατούν. Τους κόβεις το οξυγόνο τους. Κάτι γίνεται. Δηλαδή βλέπεις μια αντίδραση από την νεολαία. Αν δεν έχουν ίντερνετ πλέον. Αν τους κόψεις μια εβδομάδα το ίντερνετ. Τώρα, άμα το πεις ότι γίνεται πόλεμος, ναι, μπορεί να μπει στο ίντερνετ και να αρχίσει να πυροβολάει από εκεί μέσα. Έτσι δεν είναι. Εσύ τι, πάντως φρόνημα δεν βλέπεις. Δεν βλέπω. Όχι. Έχουν αλλάξει τα πράγματα. Είναι λογικό. Ναι. Υπάρχει αυτός ο πολυπολιτισμός, υπάρχει η αλλίωση των πληθυσμών, υπάρχει ο Αντεκακούπ που έγινε Έλληνας, ξέρω εγώ, πώς το λένε, ο Πύρος Δήμας έγινε Έλληνας, ξέρω εγώ, ήρθαν οι μαύροι γίναν Έλληνες, οι Έλληνες γίναν μαύροι, συμπερδεύτηκε η δουλειά. Σωστό. Ναι. Αυτά είναι σημεία των καιρών όμως. Δεν μπορούμε να τα κατηγορήσουμε αυτά τα πράγματα. Μπορούμε να τα κατηγορήσουμε, ναι, γιατρέ. Όχι. Μπορούμε, ας πούμε, να πούμε σήμερα ότι δεν θέλω τους ξένους γιατί, ας πούμε, εντάξει, μου προκαλούν, ξέρω εγώ, μου τρώνε τη δουλειά, με προκαλούν και τα λοιπά. Λοιπόν, ναι, οι δύο μεγάλοι, Παπαγιανόπουλος και ο Κωνσταντάρας. Ο Παπαγιανόπουλος ήταν στον στρατό, ναι, και στον πόλεμο, ναι, και στον εθνικό στρατό. Ναι, και τραυματίστηκε ο Κωνσταντάρας. Και ο Κωνσταντάρας τραυματίστηκε. Ναι, ναι. Κωνσταντάρας, ναι, ναι, ήταν και πλούσιος. Ήταν, ναι, χρυσοκός ο πατέρας του. Ναι, ναι, ναι. Ενώ έχει τραυματιστεί, ζήτησε να τον ξαναπάνε στην πρώτη γραμμή. Ναι, ναι. Λοιπόν, άρα βλέπουμε μια πολιτική κατάσταση, γιατρέ. Αυτό, ναι, διαπιστώνουμε. Ναι, ναι. Mm. Οπότε εδώ όποιος μπει μας έχει φάει το σκάλπ, αυτό νιώθεις. Εντάξει, ναι, έχουν αλλάξει βέβαια τα πράγματα. Ένας πόλεμος δεν γίνεται πλέον τόσο εύκολο όσο παλιότερα. Ναι. Αλλά εντάξει, υπάρχουν ισορροπίες, υπάρχουν συμμαχίες, υπάρχουν πολύ πρόσφατα συμφέροντα πλέον. Ναι. Για να γίνει ένας πόλεμος, εντάξει, τώρα και μεταξύ μας, τώρα ακόμα και η Τουρκία είναι σύμμαχος στο ΝΑΤΟ, η Ιταλία είναι σύμμαχος στο ΝΑΤΟ, δεξιά-αριστερά, μεγάλα δύο. Γίνονται τώρα πιο επαγγελματικοί. Ναι, είμαστε σε δομές. 6 μήνες είναι ο στρατός, πόσο, 5 είναι, πόσο είναι. 5 μήνες, 6 μήνες. 9 μου φαίνεται. 9 μήνες, ναι, κάπου, ναι, τόσο. Ναι, δεν, ναι, έχει, ναι, ναι, δεν έχει, ας πούμε, να πεις ότι ούτε αυτό το φανατικό υπήρχε. Να πάω στο στρατό να γίνω άντρας. Λέω χρέση, πώς θα βγάλω κανένα τρελόχαρτο. Μένα μου είπε ένας δύο. Να, και ο Τσίπρας το ομολόγησε ότι έβαλε μέσα τον Τζοχατζόπουλο και άλλαξε σώμα. Φαίνεται. Μπήκε στο ναυτικό, μου φαίνεται. Ναυτικό μπήκε. Ναι, με μέσο. Τον Τζοχατζόπουλο έβαλε μέσο. Μπράβο. Δεν έβαλε τον Έβερ, δηλαδή. Νομίζω το έχει πει σε συνέντευξη. Ναι, κάτι, δεν είναι κακό αυτό. Πήγε ο άνθρωπος. Όπως και εσύ, όλοι Πασόκ ψηφίσαμε μια φορά στη ζωή μας. Ναι, γιατί να το. Ναι, ναι. Ακόμα και ο Τσίπρας. Ακόμα και ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας όμως είχε και δεξιές ρίζες, γιατί ο πατέρας του ήταν συνεργάτης της Χούντας. Έπαιρνε δουλειές, ναι, από, ναι, τον Πατακό, ο οποίος συγχωρέθηκε τώρα. Ναι. Πέθανε. Ψόφισε. Τα λέει ο Λεβέντης πολύ συχνά. Ναι, τα λέει ο Λεβέντης. Ναι, ναι, ναι. 9.55 και ενώ μήνυμα 54.340. Τι θες να ρωτήσουμε το κοινό, θες να πάμε και σε άλλα κομμάτια. Εσύ, ποδοσφαιρικά, έχεις να πεις κάτι. Αν δεν έλεγε όχι και έλεγε ναι, ας πούμε, θα ήταν καλύτερα ή χειρότερα τα πράγματα. Αν έλεγε ναι. Ναι, αν έλεγε ναι. Τι θα γινόταν. Κοίταξε, εκ των υστέρων μπορεί να περάσαμε. Τώρα, δηλαδή. Κοίταξε, πώς μπορεί να φανταστούμε μια άλλα, αν την έλεγε μεταξύ σας, ναι, ναι. Θα περνούσαμε, ναι, σχετικά καλά 2-3 χρόνια. Σχετικά αν δεν είχε διαμελιστεί και η Ελλάδα. Ναι. Δεν ξέρω πώς τα πράγματα. Υποθετικά μιλάμε. Υποθετικά, ναι. Αλλά μετά η νίκη των συμμάχων θα είχαμε επιπτώσεις. Τι επιπτώσεις θα είχαμε. Να χάναμε, δεν ήταν τα σύνορα μας τα ίδια, προφανώς. Μπορεί να χάναμε την Ήπειρο από εδώ, από εκεί, δεν ξέρεις τώρα. Δηλαδή είναι όλα σχετικά, εντάξει. Ναι, να είμαστε πιο μπασταρδεμένοι. Εντάξει, μπορεί, ναι, να σου λέγει η Αγγλία, σου παίρνουν την Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και οτιδήποτε. Ναι, εντάξει. Ξέρω, τα Δωδεκάνησα τα πήραμε το 48. Το 48. Εντάξει. Ναι, με τη συνθήκη τι είχαμε πάρει. Μια συνθήκη. Μια συνθήκη. Ναι. Ποιες παρελάσεις ταιριάζουν στην πόλη μας, οι μαθητικές, οι στρατιωτικές ή τον γκέι. Κοίταξε, πού έχει περισσότερη μανούρα, να πούμε. Πού έχει περισσότερο τζέρτζελο. Τον γκέι, οι μαθητικές. Στις μαθητικές πέφτει και πολύ μάτι, να πούμε. Βλέπω, ναι, έχουν εκτραχηθεί λίγο. Αν και φέτος, από ό,τι έμαθα, ήταν λίγο συμβαζεμένα τα κοριτσάκια.
Δεν υπήρχε αυτό το, αυτό το έκφυλο, ας πούμε, που υπήρχε τα προηγούμενα ναι, χρόνια. Ναι. Αυτό το πουτανέ, ας πούμε. Ναι, δεν υπήρχε. Ναι. Υπήρχε ένα σημάζεμα ναι. γενικότερα. Υπήρχε μέχρι το γόνατο, αυτά δεν είχαμε. Πάντα γενικά η γενιά, όπως βλέπω εγώ τώρα, τα παιδιά είναι πολύ συμμαζεμένοι. Ναι. Τα καινούργια, τα κοριτσάκια, τα αγόρια κτλ. Βλέπω μια πολύ σοβαρή κατάσταση. Καλύτερη λες. Ναι. ναι. Πιο όρημα βλέπω τα παιδιά σήμερα, των 18 ετών. Είσαι αισιόδοξος, δηλαδή. Από αυτά τα παιδιά, ναι, δεν είμαι αισιόδοξος αν θα μείνουν στην Ελλάδα αυτά τα παιδιά. Ναι. Δηλαδή, βλέπω τέτοια ποιότητα στη συμπεριφορά τους, στο διάβασμά τους, στο. Πώς το λένε, παιδί μου. Γενικότερα στη κοινωνία, έτσι όπως τα βλέπω αυτά τα παιδιά, θεωρώ ότι είναι πολύ καλύτερα από ό,τι ήμασταν εμείς. Πολύ καλύτερα από αυτό που ήταν η γενιά των πατεράδων μας. Γενικά τα βλέπω πιο όρημα και πιο κατασταλαγμένα και δυστυχώς βλέπω πολλά από αυτά θα φύγουν. Και αυτό με λυπεί, γιατί βλέπω μια γενιά πολύ όρημη. Να πω κάτι, η μετανάστευση πάντως δεν είναι πάντως τωρινό φαινόμενο, έτσι. Ναι. Μετανάστευση είχαμε και στις αρχές του αιώνα και το 50-60 ναι. και τώρα και πάντοτε. Κοίταξε, εντάξει, δηλαδή, τα παιδιά που θα φύγουν τώρα, τα δικά μας, τα δικά μας παιδιά που θα φύγουν και φεύγουν και έχουν φύγει, θα αντικατασταθούν από παιδιά κατωτέρων στρωμάτων, από προσφυγικές οικογένειες κτλ. Δηλαδή πάλι βλέπω ότι θα πέσει πολύ το μεροκάματο μέχρι να γίνει ανάπτυξη στην Ελλάδα και μάλλον εργάτες θα είναι ξένοι πλέον. Εμείς θα είμαστε γέροι και θα στέλνουμε με το κτέλ, ας πούμε, και με τα, πώς τα λένε, με τα αερόπλανα φακές στα παιδιά μας στο εξωτερικό. Βλέπω ότι θα φύγουν. Εντάξει. Εντάξει. Είναι απολυτικ. Ναι. Δεν μπορεί κανένας να κατηγορήσει αυτή τη γενιά. Δεν μπορεί κανένας 45, 50, 60, 70 να μιλήσει για τη νέα γενιά και να πει το παραμικρό. Το μόνο που μπορεί να φάει είναι μπουνιές και κλωτσιές. Απαγορεύεται να βγει ένας 60 χρονών, 50, 45 σαν και εμάς 48 και να πει ότι οι 17 άριδες τώρα είναι έτσι, είναι αλλιώς κτλ. Είναι μια χαρά, παιδιά. Και ας συγκρίνω εγώ τη δεκαετία του 80 που μεγάλωσα και το τι οριμότητα είχαμε εμείς, τι κουλτούρα είχαμε εμείς, τι κουλτούρα παίρναμε από τους μεγαλύτερους και τι ιδανικά παίρναμε. Τα ιδανικά είναι διορισμός, ναι. κλέψε. Δηλαδή αυτά τα ιδανικά πήρε η δικιά μου η γενιά και η αμέσως λίγο πιο μετά και μέσα σε ένα μετεμφυλιακό πάθος αριστερά δεξιά και τα λοιπά, τα οποία σου δημιουργούν προβλήματα. Άρα πήραμε κακά παραδείγματα εμείς. Ναι. Η γενιά μας, η ναι. γενιά μας, έτσι. Ναι. Από την κοινωνία λέω γενικά. Δηλαδή, από την κουλτούρα δηλαδή. Πιστεύεις ότι ο κόσμος πλέον τα νέα παιδιά απαιτούν αλλαγή? Τα νέα παιδιά δεν τους αρέσει αυτό που βλέπουν. Ναι. Καταρχήν δεν βλέπουν την προοπτική για αυτά. Ναι. Είναι πολύ όρημα, πάρα πολύ πειθαρχημένα, κατασταλαγμένα. Ξέρουν τι συμβαίνει. Ξέρουν τι συμβαίνει. Δεν είναι στον κόσμο τους δηλαδή. Εγώ δηλαδή έχω ζήσει και στο σχολείο και στη γειτονιά και στις εκδρομές και στις ομάδες και παντού και στη δημοσιογραφία στην αρχή. Έτσι ένα κανιβαλισμό έχω ζήσει. Μια μαγιά, ένα γαργαντού, ένα τέτοιο πράγμα έχω νιώσει. Και λέω ότι απαγορεύεται να βγαίνουν σήμερα και να μιλάνε οι γενιές των μεγαλύτερων για αυτά τα παιδιά που είναι 18, 17, 16, 15, 19, 22, 23. Είναι ό,τι καλύτερο έχει βγάλει DNA-κά η Ελλάδα και δυστυχώς θα το χάσει. Το λέω δηλαδή και το πιστεύω ακράδαντα. Κανένας κοπρίτης λοιπόν να μην βγει και να μην βρει σε αυτά τα παιδιά. Θα έχει να κάνει μαζί μου. Είμαι λίγο μαχωμανής αυτή την εβδομάδα. Ναι. Έχω παίξει πολύ ξύλο αυτή την εβδομάδα. Δημοσιογραφικό. Και όχι μόνο. Ναι. Ναι, δεν έχω πει. Είμαι σε φόρμα. Ναι. Έχω γίνει. Ναι, πάντως στενό ήταν. Στενό ήταν, δεν είχε κόσμο πολύ. Μπαμ, μπαμ, μπαμ. Έγινε ένα επεισόδιο, ας πούμε, και τα λοιπά. Μ' άρεσε. Ωραία. Λοιπόν, γιατρέ και εσύ, ραπ. Σε λένε αύριο πάρε ένα αυτιάρι και πάνε στην Ακρόπολη να τη σκάψει, λέει, να την πουλήσουμε και θα σβηστούν όλα. Και θα ξεκινήσει η άνθηση. Πας ή όχι. Αν πάω, λέει, τρελώσε, βέβαια. Και Ακρόπολη γκρεμίζω και Λευκοπύργο γκρεμίζω. Κοίταξε, λίγα χρόνια πάλι θα είναι πάλι. Δεν με νοιάζει. Δηλαδή, τι θα πάθω, δηλαδή, αν δεν έχω την Ακρόπολη. Όχι. Τι? Πάλι θα ξαναγυρίσουμε. Άκου τι λέει. Δηλαδή, σε λένε αύριο πάρε ένα αυτιάρι και πάνε στην Ακρόπολη να τη σκάψει, να την πουλήσουμε. Φυσικά, φυσικά. Και το Λευκοπύργο πουλάω. Και ό,τι θες πουλάω. Γιατί εσύ τι θα πεις, όχι. Θα κάτσεις άνεργος με 300 ευρώ και τα λοιπά, 400. Θα τα φάμε πάλι. Συναισθηματικά θα μου λείψει η Ακρόπολη, ας πούμε. Θα τα φάμε και θα ξαναγυρίσουμε πάλι. Θα πουλήσουμε και κάτι άλλο μετά. Θα πουλήσουμε, εντάξει.
2-31-0-90-90-90. 2-31-0-98-80-90. Ξέρω ότι σήμερα είστε μεθυσμένοι περισσότεροι, είστε τρελαμένοι, δεν δουλεύετε αύριο και την έχετε χαλαρούιτε τη δουλειά. 9-55 καιρό μήνυμα στο 54-3-40. Αν έχει κανείς εθνικό φρόνημα να βγει να μας το πει, γιατί δεν ψάχνουμε και δεν βρίσκουμε κανέναν εθνικό φρόνημα, έτσι. Ναι. Πραγματικό όμως. Όχι να πηγαίνει στα Σκόπια και να χαριεντίζεται με 15χρονα κοριτσάκια των 5 ευρώ και να λέει με Μακεδόνας. Όχι τέτοιος, δεν θέλω τέτοιος. Εγώ όχι, δεν θέλω. Δεν θέλω. Πληροφορία ότι στα ΙΕΚ Ξίνη αναλαμβάνει το τμήμα ιστορίας, πολιτισμού, δημοσιογραφίας ο Νικόλαος ο Νάτσιος, ο γνωστός Νικόλας. Ότι πλέον θα πάνε από τα ΙΕΚ και θα παίρνουν καθηγητές από τη θύρα 4, τη θύρα 3 και την θύρα 7 του Ολυμπιακού, θύρα 21. Οι άλλοι καθηγητές που κάνουν τους δημοσιογράφους είναι πολύ έτσι. Ντεμοντέ. Πολύ ντεμοντέ. Soft. Σκέφτομαι κι εγώ να πάω. Μου κάνα μια πρόταση να πάω και λέει ένα κύριε Ραπτόπουλο, επειδή βρίζατε λέει λίγο τελευταία, λέω τι γίνεται. Πρέπει λέει να είστε περισσότερο λέει υβριστής και κανίβαλος. Ναι. Μπορούμε να σας πάρουμε. Λέω θα έχω και ένσημα. Λέει θα έχετε και ένσημα. Πολύ καλό αυτό. Μετά τις τελευταίες μετρήσεις της ακροματικότητας, ο Ιβάν Σαββίδης στα ραδιόφωνα, ο Ιβάν Σαββίδης ζητάει στη νέα εταιρεία του τη Σουρωτή αποθηκάριους, οδηγούς πολιτές, απαραίτητη η παρουσία διπλώματος γάμα κατηγορίας και στο τμήμα marketing, αν και εκεί νομίζω θα τους απορρίψει. Ζητάει άτομα δηλαδή, γιατί ορισμένοι χάνουν δουλειές, αυτά κτλ. Τους πιένει, έχουν πάθει μια αρρώστια που λέγεται λύσα. Αυτή η επιληψία, για επιληψία κάνεις αυτό τα πράγματα. Όχι. Λοιπόν, πάμε στις γραμμές σιγά σιγά, να δούμε τι λέει ο κόσμος, να δούμε τι λέει το κοινό, τι ήταν ο μεταξάς φασίστας ή ήρωας. Να δούμε ρε παιδί μου, ναι. Εντάξει, να δούμε. Ο Νίκος από τα Γιαννιτσά λέει, μπορείς να με χαρακτηρίσεις εθνικόφρον, τι λες. Ναι. Ο Νίκος από τα Γιαννιτσά λέει, μπορώ εγώ να με... Δηλαδή αυτός έχει ιδανικά, ας πούμε, ακόμα. Είναι από τους φίλους μου που έχουν ιδανικά. Τους θεωρώ στους... Τους αγνούς καλούς φίλους μου, συνεργάτης δεν έγινα ποτέ, αλλά είναι φίλος μου και μπορεί να το χαρακτηρίσει και βλάκα τον Νίκο, ναι. Γιάννη Τσάνα, και βλάκα. Γιαννάκης, συμμαθητής της γένειας, της ανιψιάς μου. Πολύ ωραία τα λες Κώστα μου, γι' αυτό και σε γουστάρει πολύ η νέα γενιά. Τι να πω ρε φίλε, τι να πω. Να αυτό το παιδάκι τώρα. Ναι. Σπουδάζει, πάει στις τέντες στον πατέρα του που πάνε και στο εξωτερικό. Δουλεύει, εξαιρετικό παιδί. Μπάλα με το τσουβάλι να ξέρει, ναι. Συγκροτημένος, σε όλα μέσα. Ναι. Και κύριος. Τι να πω εγώ τώρα για αυτά τα παιδιά. Σηκώνει η τρίχα μου, ρε. Δυστυχώς στην Ελλάδα δεν θα προκόψει εύκολα. Καλημέρα στον πρώτο κύριο. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, κύριε. Καλά, για τους εθνικόφρονες είναι οι πρώτοι που την κάναν με το μεταξά στο Κάιρο. Αυτοί είναι οι εθνικόφρονες. Πήγανε στο Κάιρο, λέει η εθνικόφρονες. Την κάναν το 41, ήρθαν οι Γερμανοί, για γρήγορα πάμε εκεί πέρα να προφυλαχτούμε και ο λαός σας κάνει τι θέλει εδώ. Συγγνώμη, επειδή είμαι λίγο αμόρφωτος αυτό το κομμάτι, οι Έλληνες του Καΐρου τη δεκαετία του 40 φύγανε για αυτό το λόγο, γιατί είχε μετανάστευση μεγάλη από Έλληνες στο Καΐρο που ήταν ένα μικρό Παρίσι τότε. Ναι. Δεν ξέρω τι έγινε αυτό. Ο εθνικός στρατός είναι το θέμα ότι έφυγε. Δεν υπήρχε βάση του εθνικού στρατού. Πήγαν να πολεμήσουν τις μάχες της Κρήτης, από ό,τι ξέρω. Τους είδαμε πώς πολέμησαν. Περιμένουν ποτέ. Δεν ξέρω. Λέει η ιστορία, εγώ δεν ξέρω. Εγώ σου είπα ένα επιθετικό σενάριο. Πάντως γεννήθηκαν πολλοί δεκαετία του 40. Ναι. Ήταν και καλλιτέχνες και πολλοί των γραμμάτων των τεχνών στην Αίγυπτο, στο Κάιρο και σε αυτά. Ναι. Λοιπόν, ένα επιθετικό σενάριο. Ναι. Ξεκινώντας πριν πω το επιθετικό, έχουν ευθύνες οι ελληνικές κυβερνήσεις διαχρονικά για τις τρέλες που λέει ο Ερντογάν ότι η Τουρκία είναι μέχρι τα Βαλκάνια, μέχρι τη Θεσσαλονίκη κτλ. Εγώ θεωρώ ότι έχουν οι ελληνικές κυβερνήσεις. Δηλαδή, όταν έχει ευθύνη δηλαδή, ας πούμε, ο Τσίπρας τώρα, αν λέει ο Ερντογάν αυτό το πράγμα. Τι να κάνει δηλαδή ο Τσίπρας. Περίμενε. Σημείδης 1999 στο Ελσίνκι, ναι. Υπογράφει μαζί με Αμερικάνους Τούρκους ότι στο Αιγαίο υπάρχουν κρίζες ζώνες και οι Τούρκοι έχουν κάθε δικαίωμα να μπορούν να διεκδικούν υφαλοκρηπίδες και νησιά μετά τα ίμια όλα αυτά. Το υπέγραψε ο Σημείδης αυτό. Έτσι. Εννοείται. Το 99 ναι. Στο Ελσίνκι. Συμφωνία και πιο πριν στη Μαδρίτη. Δεύτερο ζήτημα. Στο ΝΑΤΟ, το οποίο τα είχα μας προφυλάσει, είναι και η Τουρκία. Και τα είχα είμαστε σύμμαχοι. Στο ΝΑΤΟ μας είχε και ο Σιμίτης, μας είχε και ο Παπαντρέο, μας είχε και ο Καραμάνης. Όλες οι εθνικές κυβερνήσεις. Και ο Σαμαράς ναι. Και ο Τσίπρας. Η Ελλάδα νίκη στη Δύση, στο ΝΑΤΟ. Άρα, σαν να έχουμε ευθύνες. Δεν έχει ευθύνες οι ελληνικές κυβερνήσεις που τώρα πάνε να κάνουμε τις τρελές υποχωρήσεις και το Κυπριακό πάει να γίνουν δύο κράτη με τη νέα συμφωνία. Δεν νομίζω να μας παίρνει, χωρίς να ξέρω πολλά, δεν νομίζω να μας παίρνει να τυχωθούμε στο Κυπριακό. Δεν έχουμε, ας πούμε. Κοίτα, επειδή θέλω να καταλήξω κάπου. Ναι, κατάλαβα, ναι.
ξέρω εγώ, έχουν ευθύνες ότι υπάρχουν ατοικές βάσεις και τα αεροπλάνοφόρα βομβαρδίζαν, παίρνανε πυρομαχικά από τη βάση της Σούδας για να σκοτώνουν άμαχα παιδάκια στο Ιράκ ή αλλού, ξέρω εγώ. Εγώ με αυτήν την έννοια θεωρώ ότι έχουν ευθύνες. Τώρα πάμε στο επιθετικό σενάριο. Έστω ότι αύριο μεθαύριο γίνεται πόλεμος. Α, μπράβο, αυτό που ρώτησα με τον γιατρό το μου. Ωραία. Και έρχεται τώρα ο Τσίπρας, κυβέρνηση, μπορεί να είναι ο Σαμαράς, Μιχαλολιάκος, δεν ξέρω. Δεν μας νοιάζει ποιος είναι, δεν πάμε σε τέτοια. Από αυτούς που κυβερνούν και που γουστάρουν Ευρωπαϊκή Ένωση ΝΑΤΟ. Και βγει στα κάγκελα ο Τσίπρας που τώρα εγώ τον χώνω γιατί κόβει τη σύνταξη του πατέρα μου, γιατί η γυναίκα μου δεν μπορεί να βρει δουλειά και δεν μπορούμε να μεγαλώσουμε. Νομίζεις ότι μπορεί. Νομίζεις. Παρένθεση. Νομίζεις ότι μπορεί να κάνει κάτι και δεν το κάνει ή είναι σε τέτοια φάση ανικανότητά του? Όχι, δεν είναι ανικανότητα. Ο καπιταλιστικό σύστημα σημαίνει διαχειρίζεις αυτό το σύστημα. Ή πας να επαναστατήσεις και να το ανατρέψεις μαζί με το λαό ή μπαίνεις σε αυτή τη διαχείριση. Άρα ως κομμουνιστής απέτυχε χρησιμοποιώντας το καπιταλιστικό σύστημα. Μάλιστα. Ναι, σιγά τον κομμουνιστή. Εντάξει, τώρα, το ζήτημα, και έρχεται τώρα η Τούρκη και έρχεται ο Τσίπρας και φωνάζει όχι. Λέει όχι, πατριώτες όλοι, ενωθείτε κτλ. Εγώ τώρα ή ο κάθε νέος. Ναι. Θα πρέπει, ωραία, σωστά, θα πολεμήσω. Μπήκαν στα σύνορά μου κάποιοι, εννοείται θα τους πετάξουμε έξω και εννοείται πρέπει να πάρουμε τέτοιες πρωτοβουλίες. Θα πρέπει δηλαδή την ίδια στιγμή δεν πρέπει να πολεμάω και ενάντια στη δικιά μου κυβέρνηση. Άρα να πολεμάω και ενάντια στους Τούρκους, αλλά και ενάντια στους Έλληνες. Και να μπορέσει η χώρα μου, γιατί ευθύνη για αυτόν τον πόλεμο, θα έχει ακριβώς η όλη προηγούμενη κατάσταση. Άρα λοιπόν, για αυτό είναι ο καθαρός πατριωτισμός. Την ίδια στιγμή θα παλεύεις και ενάντια της χώρας που σε επιτίθεσε, αλλά και ενάντια της χώρας που σε έφερε σε αυτή την άσχημη κατάσταση. Αλλιώς ο πόλεμος θα συνεχίζεται και αυτή είναι η εξαφλίωση. Γιατί δεν είναι η ίδια η πατρίδα η δικιά μου και η ίδια η πατρίδα του Αλαφούζου, του Σαββίδη και ούτω καθεξής. Δεν είναι η ίδια. Εγώ και βέβαια. Ναι. Αυτή, ο Σαββίδης άνετα, αν η Ρωσία είχε κεφάλαια και συμφέροντα αυτή τη στιγμή στη Ρωσία, γιατί μπορεί να τα βρουν εδώ. Τα βρήκε με τον Πούτιν ο. Α, μπράβο. Ναι. Και σου λέω εγώ αύριο μεθαύριο ο Σαββίδης το λέει Φενέρμπαχτσε και Γαλατά Σαράι, για έλα από εδώ να κάνεις και εδώ τις καπνοβιομηχανίες και ούτω καθεξής. Ο Σαββίδης business είναι. Δεν τον απασχολεί, μπορεί να πάει και εκεί. Ή ο Αλαφούζος εφοπλιστής είναι. Αν δει ότι τα καράβια δεν τα ναυτικής. Ναι, αλλά και ο Μανώλης ο βιοτέχνης πήγε στη Βουλγαρία την επιχείρησή του. Το ίδιο πράγμα δεν είναι. Ο μικρός βιοτέχνης τέλος πάντων. Τώρα αν βάλεις τον μικρό βιοτέχνη αυτός δεν είναι το ίδιο. Ο Λαναρά, αν βάλεις το Λαναρά, ναι το ίδιο είναι και το Λαναρά. Για το μικρό βιοτέχνη στη Βουλγαρία που πήγε δεν νομίζω να πρόκοψε. Δεν μπορούσε να κάνει και τίποτα τρομερό. Ναι, αλλά πάει ο Φουκαράς γιατί τι να κάνει. Όπως πήγε ο Λαναράς. Ναι, δεν θα βάλω τον ίδιο Φουκαρά. Ναι. Δεν θα βάλω τον Φουκαρά με τον Λαναρά, δεν θα βάλω τον Σαββίδη με έναν άνθρωπο στην ηλικία που ψάχνει να πάει στο εξωτερικό. Ναι, να αλλά αν όμως η συμπεριφορά του είναι ίδια, δηλαδή η σκέψη του είναι ίδια, παίρνω μια μικρή επιχείρηση που μπορώ να κάνω. Πού είναι το η πορτοκαλάδα? Δεν έχει. Δεν έχει πορτοκαλάδα. Αφού σε έστειλα μήνυμα, χρεώθηκα κιόλας. Έγινε φίλε, φιλιά, τα λέμε. Ναι. Εντάξει, ωραίος. Ας τον καφέ εδώ, παλιό το μάλλον. Θα κάνει και φουσκάλα. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα κύριε. Καλημέρα. Λοιπόν, να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα για τον για το Μεταξά, έτσι. Για να τα δούμε, γιατί διήστανται οι απόψεις. Ναι, καταρχήν γιορτάζουμε την αρχή του πολέμου, διότι αυτή η αρχή του πολέμου ήταν τόσο σημαντική για την έκβασή του, που νομίζω καθόρισε όλο τον υπόλοιπο πόλεμο. Ναι. Δηλαδή, τότε ήταν όλη η Ευρώπη ηττημένη, δεν είχε ούτε καν αντίσταση σε κανένα μέρος ο Χίτλερ ή οποιοσδήποτε από τους υπόλοιπους του άξονα, και τότε η Ελλάδα αντιστάθηκε, νίκησε την Ιταλία και έδωσε το θάρρος σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο να πολεμήσει. Γι' αυτό γιορτάζουμε την αρχή του πολέμου. Έτσι. Πρέπει να μαλώνουμε τώρα, για να καταλάβω. Τι, το άκουσα και στον Καμπόρα προηγουμένως που ερχόμουν με το αυτοκίνητο. Δηλαδή, πρέπει να τσακωθούμε, δηλαδή, αν πρέπει να γιορτάσουμε την αρχή ή το τέλος του πολέμου. Δηλαδή... Όχι, θα σου πω και γιατί όχι το τέλος του πολέμου. Ναι, θα μου το εξηγήσεις, γιατί κάποιος που ακούει τώρα μου λέει γιατί το λέει αυτός αυτό. Ναι. Θα σου πω, γιατί δεν απελευθερωθήκαμε. Φύγανε οι Γερμανοί από μόνοι τους, έτσι. Εμείς δεν κάναμε και τίποτα ιδιαίτερο. Τότε άρχισαν να χάνουν σε όλα τα μέτωπα και αναγκαστήκαν και πήραν από εδώ το στρατό τους όσο είχε απομείνει και τον πήραν σε άλλα μέτωπα. Εμείς δεν κάναμε κάτι ιδιαίτερο, δεν τους διώξαμε. Έτσι, κάναμε απλώς κάποιες σπασμωδικές κινήσεις στα βουνά και κάποια αντίσταση. Αλλά δεν τους διώξαμε από την Ελλάδα. Ναι. Γι' αυτό γιορτάζουμε την αρχή του πολέμου, γιατί ήταν σημαδιακό για όλο τον κόσμο, για όλη την Ευρώπη και για όλο τον κόσμο. Άρα είναι, λέει, στρατηγικό. Ναι. Βέβαια. Ναι. Βέβαια. Δεύτερον, ο Χίτλερ λέει ο ίδιος, ναι, ο ίδιος στο βιβλίο που έχει γράψει, ότι δεν ήξερε για τον ντου που είχε να κάνει ο Μουσουλίνη. Ο πρέσβης ζήτησε την παράδοση της Ελλάδος, όχι την προσχώρηση των άξονων, όπως είπε κάποιος κύριος. Έτσι. Καμία σχέση. Άλλο είναι. Ναι. Έτσι. Ο Μεταξάς,
παρέλαβε μια Ελλάδα διαλυμένη στην κυριολεξία με 286 ψήφους από την Ελληνική Βουλή, γιατί τότε δεν μπορούσαν να κάνουν κανένα κυβέρνηση, ήταν όλοι άχρηστοι όπως είναι και τώρα, και από εκεί και πέρα αναγκάστηκε και έκανε δικτατορία. Γιατί? Γιατί αν προχωρούσε σε οποιαδήποτε εκλογική διαδικασία, όπως καταλαβαίνεις, θα γινόταν ένα μπάχαλο, ακυβερνησία, και τότε ήταν εν όψη πολέμου, γιατί ο πόλεμος δεν... Άρα ευεργέτης και ήρωας. Ευεργέτης και ήρωας. Και πρόσεξε να δεις τώρα ένα σημαντικό. Ξέρουμε ότι ο Μετακράτης δεν έχει άγαλμα σε πόλη. Όχι αλλά μόνο δεν έχει άγαλμα, αλλά εγώ στην Τούμπα που μένω δεν έχει όδο. Ναι, ούτε οδό ούτε άγαλμα σε πόλη της Ελλάδος. Αλλά έχει ένα άγαλμα το οποίο πρέπει να το τιμούμε. Είναι πριν τα βουλγαρικά σύνορα, πριν το Προμαχώνα, λίγο μετά το Σιδηρόκαστρο. Στα Λουτρά να πούμε, ναι. Στο Ισιστοφή για το Ρούπελ. Ναι, ναι, ναι. Στα Λουτρά, στα Λουτρά. Ναι, κατάλαβα που είναι. Το μόνο μέρος που έχει άγαλμα σε όλη την Ελλάδα του Μεταξά και πρέπει να τιμάται, διότι αυτός ο άνθρωπος πραγματικά έκανε πολύ μεγάλα πράγματα, τα οποία θα τα συνέχιζε αν εκείνο το βράδυ, φεύγοντας από το σπίτι του Λαμπράκη, συγκρότημα Λαμπράκης, έτσι το δημοσιογραφικό, ναι, ήταν σε εκείνο το σπίτι, αν τότε, γιατί τι είχε πάει να κάνει εκεί, να κλείσει συμφωνία με τους Γερμανούς, ώστε η Ελλάδα να μην μπει σε πόλεμο με τους Γερμανούς. Διότι είχε ζητήσει από τους Αμερικάνους και τους Νεοζηλανδούς 4 μεραρχίες από τον καθένα για να μπορέσει να πολεμήσει τους Γερμανούς. Βοήθεια, και δηλαδή, τους στείλανε δύο τάγματα. Ναι. Και τότε τους λέγανε, παιδιά, εγώ πώς θα πολεμήσω, συγγνώμη, με δύο τάγματα θα πολεμήσω τους Γερμανούς. Κλείνει λοιπόν συμφωνία, στην οποία συμφωνία ποια ήταν, να κρατήσουμε τη Βόρειο Ήπειρο και ανάμεσα σε εμάς και τους Ιταλούς να είναι μόνο ένα τάγμα γερμανικό για να μην τους ξαναπετάξουμε στη θάλασσα. Όμως η συμφωνία αυτή δεν έγινε τότε, διότι πέθανε από αμυγδαλίτιδα, φεύγοντας από το σπίτι του Λαμπράκη. Αυτός δε που ανέλαβε μετά, δεν θυμάμαι το όνομά του, προχώρησε και αυτός, προσπάθησε να κάνει την ίδια συμφωνία. Και αυτός πάλι από φυσιολογικά αίτια, από κάποια παρόμοια αρρώστια. Έτσι. Και τότε μετά μπήκαμε στον πόλεμο με τους Γερμανούς, μπήκαν οι Γερμανοί, οι οποίοι λένε οι ίδιοι ότι δεν ήθελαν να μπουν στον πόλεμο, διότι πραγματικά... Άρα αφήνεις υπονοούμενο ότι αυτοί φύγανε κάπως περίεργα. Ξεκάθαρα, από αμαξαλίτιδα, δεν ξέρω πόσοι άνθρωποι έχουν πεθάνει στον κόσμο ακόμα και εκείνη την εποχή. Και φεύγοντας από το σπίτι του κυρίου Λαμπράκη. Άρα μόνο ο Ηρακλής Πουάρο θα μπορούσε να διαλευκάνει τον κόσμο. Μπορεί και από γρήπη να πεθάνει. Από γρήπη. Γιατί γρήπη, γιατί. Και τώρα. Και οι άτομα των χρόνων πεθαίνουν από γρήπη. Διάλειμμα, διάλειμμα. Από γρήπη, ναι. Διάλειμμα, διάλειμμα. Διαφωνώ, λέει. Πάντως στο πανόραμα, όντως υπάρχει οδός Ιωάννη Μεταξά. Βεβαίως. Ναι. Στο πανόραμα. Και στην κυρία Βρύση Γιάννητσον. Και στην κυρία Βρύση Γιάννητσον. Ναι. Ναι. Εσύ είσαι από την κυρία Βρύση Γιάννητσον. Ναι, ναι. Με τον Μπανιώτη, το γιατρό είσαι. Εσύ είσαι ο γιατρός ο Μπανιώτης. Ναι, ναι. Ο άλλος ο γιατρός. Ποιος γιατρός. Το παλιωτόμενο που δεν μας παίρνει τηλέφωνο. Προπόδης. Ο Προπόδης. Είναι από την ακρολίμνη. Είναι από την ακρολίμνη αυτός. Ναι. Λοιπόν, γιατρέ, ναι, βλέπεις ότι το θέμα είναι σήμερα σημαντικό και οι απόψεις δίστανται και βλέπω ότι είναι πολύ ενημερωμένοι οι ακροατές περί αυτών των θεμάτων και με να με χαροποιεί αυτό. Εσύ Εγνατία 63 πάντως τη Δευτέρα. Ναι. Αυτό το αυγενικό θα μου το πατήσεις λίγο. Αρθείς. Θα μου βάλεις τίποτα ακόντια, δελώνεις, θα με βάλεις. Ναι. Την άλλη φορά που ήρθα και με έκανες το αυγενικό ήμουν πολύ καλύτερα. Και η μέση σου. Ναι. Χρειάζεται, γιατί λέει ο δάσκαλος, στρίψτε τη μέση, στρίψτε τη μέση για την πουνιά. Εμείς είμαστε λίγο σαν τους Αλπικίδη, να πούμε. Δεν στρίβει εύκολα η μέση σε αυτή την ηλικία. Σαν τον, και τον Τζιόρμα. Είμαστε ξυλίκοι από τον δάσκαλο. Ναι, ναι, ναι. Τι τηλέφωνο έχεις για τρέχει? 231-0282-400. Η Κορίνα την έχεις ακόμα? Πάντα. Μπράβο, είναι η πιστή σου γραμματεύσα. Λοιπόν, κύριε Ραπτόπουλε, διαφωνώ με αυτά τα καλά που λέτε για τη γενιά των 18άριδων. Αν ανεβήκατε ποτέ σε αστικό και σαν μεγαλύτερο σας δώσαν θέση? Γιατί εγώ έδινα θέση, εγώ έδωνα τον εισπράκτορα και δεν πλήρωνα, τρελό είσαι. Όπως κάναμε εμείς παλιά. Σέβονται τα περισσότερα παιδιά τον πατέρα τους όπως κάναμε εμείς? Γιατί ρε φίλε, τι δηλαδή τώρα? Εμείς τους φοβόμασταν τους πατεράδες μας, δεν τους σεβόμασταν. Εντάξει, δεκαετία του 60 υπήρχαν, ναι, οι τεντιμπόιδες και τα λοιπά. Είμαι γύρω λες στα 70 και πολλά άλλα ακόμη. Δεν μιλάω βέβαια για το χασίς που το βρίσκουν ευκολότερα από τα τσιγάρα. Ναι, ενώ εσείς πίνατε ποτάσα. Και το χασίς είναι παππού 70, το οποίο παίρνουν σήμερα τα παιδιά. Οι 60 το πουλάνε και οι 50 και οι 70 σαν και εσένα. Ποιος το πουλάει? Παραδώσατε στα παιδιά μια Ελλάδα που είναι σαν τα μούτρα σας, τα πούμε. Δεν τρέπεστε λίγο? Δεν τρεπόμαστε πάνω, λέω εγώ λίγο. Καλημέρα στον επόμενο κύριο, μάλιστα. Έλα ρε, αυτό που λέω. Το λαμόγιο βάζελο. Τι κάνουμε? Απ' την Καβάλα. Γεια σας, τι γίνεται κύριε Ραπτόπουλε, γεια σου γιατρέ. Γεια σου, γεια σου. Καβάλα είσαι ρε.
Βέβαια, κύριε Ραπτόπουλε. Ναι. Είναι ο μεταξύ εθνικό ήρωα. Εντάξει, υπάρχουν και σειρωμένοι, μία η ώρα είναι. Μα λοιπόν, διείσταντη απόψη, κύριε μου. Λοιπόν, να πω κάποια πράγματα δύο λεπτά, εντάξει. Άκουλε. Να πω, λοιπόν. Ο μεταξά καθιέρωσε την αργία τη Κυριακή. Πρώτο παραμύθι. Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Να ήταν η γιορτή. Η καθιέρωση τη Κυριακή ψηφίστηκε το 1909. Πάει ο πρώτο μύθο. Πάει ο μύθο. Ο μεταξά καθιέρωσε την οκτάωρη εργασία. Το 1920 ψηφίστηκε ο νόμος 2269 για οκτάωρη εργασία. Πάει το δεύτερο παραμύθι. Ο μεταξά δημιούργησε το ΙΚΑ. Το 1934 ο νόμος 6298 θεσπίζεται για νέα κοινωνική ασφάλιση. Τα προκαταρκτικά ήταν αυτά. Τα ακούσατε, κύριε Ραπτόπουλε? Πάει και αυτό. Λοιπόν, βλέπω ότι οι ακροατές είναι ενημέρωτοι. Δεν μου λένε ότι διαβάζουν στα blog. Τα κάνουν έτσι μία σούμα και συμφαλένε. Εσύ που το διάβασες αυτό για το ΙΚΑ? Μισό λεπτό, κύριε Ραπτόπουλε, ποιος είπε το όχι ο μεταξάς ή ο λαός? Διείσταντοι απόψεις. Ωραία. Καμία σχέση με το πρώτο τάδε. Κάτσε ρε παιδάκι μου να μάθω, είχανε δημοψήφισμα σαν τον Τσίπρα τότε, ας πούμε? Δεν υπήρχε δημοψήφισμα, κύριε Ραπτόπουλε. Βασιλική δικτατορία υπήρχε. Ο Γεώργιος ο Β' το είπε το όχι. Και διαβάζω ότι είχε πει ο μεταξάς το 36. Μπροστά μας βαδίζει ο βασιλεύς, το σύμβολο της πατρίδας μας και ακολουθεί η κυβέρνηση. Ο ίδιος ο μεταξάς δηλαδή παραδέχθηκε ότι το όχι στην ουσία του είχε πει ο Γεώργιος ο Β'. Να συνεχίσω με κάτι άλλο, κύριε Ραπτόπουλε. Ό,τι γουστάρετε, κύριε μου, σας ακούμε με προσοχή. Το όχι ήταν μια μεταβατική απάντηση μέχρι τη διάσκεψη της Γιάλτας, κύριε Ραπτόπουλε, εκεί όπου οι Βρετανοί υποσχέθηκαν τη διασφάλιση των βορείων συνόρων της Ελλάδος. Να πάμε παρακάτω. Να πάμε. Λοιπόν, ο μεταξάς διακατεχόταν από αντιναζιστικά αισθήματα. Μεγάλο παραμύθι. Ο ίδιος ο μεταξάς, κύριε Ραπτόπουλε, επέτρεψε να γίνουν βολιδοσκοπήσεις στο Βερολίνο μέσω του Γερμανού στρατιωτικού ακόλουθου στην Αθήνα. Δηλαδή παρακαλούσε να παρέμβουν οι Γερμανοί για να τερματιστούν οι εχθροπραξίες στο μέτωπο της Αλβανίας. Όπερ και γέντο το 41. Να συνεχίσω? Ό,τι γουστάρετε, κύριε. Συνεχίστε. Λοιπόν, συνθηκολόγηση Τσολάκουγλου δεν ήταν μόνο μία με τους Γερμανούς. Η δεύτερη και η τελική ήταν στις 23 Απριλίου του 41 με τους Ιταλούς. Συνεχίζω. Δηλαδή στο μέτωπο της Αλβανίας ήταν η καθοριστική ήττα του άξονα, παραμύθια της Αλυμάς. Γιατί υπήρχε ο άξονας, κύριε Δαρτόπουλε? Γιατί ήταν η αποτυχημένη εκστρατεία της Δουνκέρκης, εκεί όπου ανασυντάχθηκε ο Βρετανικός στρατός, η αποτυχημένη εισβολή στο Στάλιγκραντ το χειμώνα του 43, το γνωρίζετε, το έχετε ακούσει? Όχι, δεν το ξέρω αυτό. Ωραία. Τρίτον, η ανακατάληψη των εδαφών των Ναζί στην Αλγερία και το Μαρόκο από τους Αγγλοαμερικανούς. Και τέταρτον, η αρχή του τέλους, όπως την ονόμασε ο Τσόρτσιλ, που σημαίνει την απελευθέρωση της Δυτικής Ευρώπης από την Ναζιστική Γερμανία και την απόφαση στην Νορμανδία. Πού καταλήγουμε? Τελειώσουμε... Ναι. Πού καταλήγουμε? Ναι. Το καλύτερο το άφησε στο τέλος, κύριε Ραπτόπουλε. Τι υπήρχε εθνική ομοψυχία επί μεταξά? Ποιοι τα λένε αυτά, κύριε Ραπτόπουλε? Κάτι νοσταλγή της 4ης Αυγούστου? Λες να είναι χουντική αυτή. Λοιπόν, να πούμε τι έκανε ο κύριος μεταξάς. Κύριος, τότε λεγόταν. Τότε. Γελούσε ο κόσμος. Ναι. Λοιπόν, απαγορευόταν επί μεταξά η λειτουργία πολιτικών κομμάτων. Δεύτερον, επιβλήθηκε η λογοκρισία σε κάθε έμφαση της κοινωνικής και οικονομικής και πολιτικής ζωής. Ιδρύθηκαν στρατόπεδα συγκέντρωση, αϊστράτη, γάβδο, γιάρο, τα ξέρουμε. Για τον εγκλεισμό του. Ο Παπαντρέου Γιώργος, δεν κάτσε, με συγχωρείς. Ο Γιώργος Παπαντρέου δεν άνοιξε τη γιάρο? Κύριε Ραπτόπουλε, εδώ πέρα υπάρχουν αδιάσυστα στοιχεία για το τι έκανε η δίθεν κυβέρνηση μεμονωμένη του μεταξά. Και εδώ πέρα υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που προσπαθούν να κάνουν το άσπρο μαύρο. Να δούμε τι έκανε μεταξύ. Λέγανε για 8 ώρα, για Κυριακές, για ΙΚΑ. Παραμύθια είναι όλα αυτά. Ποιος τα λέει αυτά? Υπάρχουν δυνατά γραμμένα. Το ΙΚΑ πάντως, αν έχεις δίκιο ότι συστάθηκε 34-35 με πρώτο διοικητή τον Παναγιώτη Κανελόπουλο, το γνωστό. Βέβαια. Τα πρώτα χρόνια όμως, να σου σε διορθώσω, δεν υπήρχαν καθόλου παροχές, ούτε υπήρχαν κάποιες. Όχι, μιλάμε για το ΙΚΑ. Όχι, συστήθηκε το 34-35. Όμως από το 37 και μετά, για παροχές και επειδή έγινε υποχρεωτική και κοινωνική ασφάλιση για όσους εργαζομένους, έγινε από το 37 και μετά. Γιατί τα πρώτα χρόνια. Όχι, τα πρώτα χρόνια δεν υπήρχαν παροχές. Δηλαδή, ιδρύθηκε σαν ίδρυμα. Ναι. Δεν υπήρχαν όμως. Δηλαδή, όπως είναι μπει, τώρα, δεν δηλαδή. Είχε μπει. Ουσιαστικά με το. Ναι, συγγνώμη. Τρία τελευταία. Ναι, ναι, ναι. Με τη μεταξά καθιερώθηκε ο δεσμός των πιστοποιητικών κοινωνικών φρονημάτων. Δεύτερον, δεν υπήρχαν πολιτικές δίκες αλλά εξορίες. Και τρίτον, καθιερώθηκαν οι δηλώσεις μετάνοιας για περίπου 50.000 πολίτες που θεωρήθηκαν ύποπτοι λόγω διαφορετικών πολιτικών και ιδεολογικών αντιλήψεων. Άρα κυνηγούσε τους κομμουνιστάς, μου λες. Χαίρομαι πολύ και όχι μόνο, όλοι οι πολιτικοί αντίπαλοι. Και τότε ήταν και ο Βενιζελικός Συνασπισμός, οι αντιφρονούντες.
Αυτά κύριε Ζαπτόπουλε, αφιερωμένα με πολύ αγάπη σε όσους πάνε να κάνουν το άσπρο μαύρο και διαστρεβλώνουν την ιστορία. Αμφιβάλλω, δεν ξέρουν. Με αγάπη, χαιρετώ. Γεια σου, Λαμόγια από την Καβάλα. Δεν του αρέσει ότι ο Μεταξάς κατήργησε τα πολιτικά κόμματα τα άλλα. Δεν το αρέσει, όχι. Αλλά και, είναι δημοκράτηση. Και το ακροαριστερά ακριβώς το αντίθετο όμως. Να μην τα λέμε όμως. Ναι, δεν είναι. 50,000 ούτε από εδώ ακροδεξιά ούτε ακροαριστερά κόμματα δεν υπάρχουν. Ένα κόμμα. Ένα. Έτσι. Άρα είμαστε καλά. Μάλιστα. Ναι. Λέει ένας φίλος εδώ, 112, στη Ρωσία πόσα κόμματα υπήρχαν, βρε Λαμόγιο Βάζελε, επί Στάλιν. Είναι αυτό που λέμε, ότι ναι, γενικότερα τα άκρα δεν είναι υπέρ της πολυφωνίας. Ναι. Λέει ένας φίλος, το Λευκό Πύργο κράτα τον Καβάτζαρα αυτό, μπορεί μετά την Ακρόπολη το 2040 να έχουμε πάλι κρίση. Μην είσαι κουτός, λέει, την πουλάμε, λέει, τότε το Λευκό Πύργο. Σωστό. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Μάλιστα. Και υπάρχει ένα μήνυμα από τον Βασίλη τον Αριανό από το κέντρο που λέει: η διαφορά είναι πως το καθεστώς της 4ης Αυγούστου του Μεταξά εφάρμοσε τους ψηφισμένους παρελθοντικούς νόμους που αναφέρει ο ακροατής από την Καβάλα. Πάμε στον κόσμο, καλημέρα. Μάλιστα. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Γεια σου, ραπ. Πρώτη φορά παίρνω. Ναι, από μπάλα δεν σκαμπάζεις πολλά, ε. Όχι, και από μπάλα σκαμπάζω. Σκαμπάζεις, αλλά παίρνεις πρώτη φορά σε μένα. Ρε κάθαρμα. Σκαμπάζεις από μπάλα και παίρνεις πρώτη φορά. Θα σε μαλώσει. Ναι. Δεν πειράζει. Εντάξει, λέγε. Και είμαι από την. Ανήκω στην νεολαία που λέγατε που δεν ασχολείται πλέον. Η αλήθεια είναι όντως. Αν ότι... και η φωνή σου είναι πιο μεγαλίστικη. Μπορεί να είναι, 24 είμαι. Για 38 μοιάζει, 40. Καπνίζεις, ρε. Όχι, 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 δεν καπνίζει. Είσαι βαρύφωνος, Καζαντζίδη τραγουδάς. Ενίοτε. Ενίοτε. Για να σε ακούσουμε λοιπόν. Για να σε ακούσουμε. Λοιπόν. Για μένα αυτό έχει ξεκινήσει που έχει γίνει ο νεολαίμος απολιτικ από το έγκλημα για μένα της αριστεράς. Ισχύει δηλαδή. Ισχύει, ισχύει, δυστυχώς ισχύει. Ότι απεμπόλησε την έννοια της πατρίδας από το λεξιλόγιο της, η αριστερά. Και επειδή σας ακούω τόση ώρα και λέμε για Μεταξά και μήπως είστε λίγο άδικος, γιατί μήπως προηγήθηκαν οι υπόλοιποι και ήρθε η αριστερά τώρα προς το τέλος, μήπως είμαστε λίγο γιατί... άδικοι, ναι. Να σου πω γιατί. Γιατί όταν έβγαινε για παράδειγμα ο Μπελογιάννης στη δίκη του και έλεγε ότι εγώ είμαι πρώτα Έλληνας, πατριώτης και τέλος κομμουνιστής, ναι, η σημερινή αριστερά λέει κάτω τα σύνορα, δεν υπάρχει εθνός κράτος, αυτά λέει. Ναι. Ανήκουμε στην Ευρώπη κτλ. Ναι. Οπότε η έννοια πατρίδα και λόγω της Χρυσής Αυγής έχει ταυτιστεί με τον φασισμό. Πράγμα που είναι τελείως λάθος. Ναι. Έτσι δεν ξέρω αν μας συμφωνείτε. Είναι αυτός ο λόγος μόνο δηλαδή. Είναι ένας πολύ σημαντικός. Απαξιώθηκε. Διότι όταν η αριστερά πάλευε για τις έννοιες της πατρίδας και εδώ να προσθέσω. Νομίζω ότι απογοητευτήκατε από την αριστερά. Όχι. Είστε απογοητευτικοί. Μα η σημερινή αριστερά δεν αναγνωρίζει την έννοια πατρίδα. Και ειδικά στην Ελλάδα πλέον έχουμε φτάσει Μα όμως. Η παλιά αριστερά, φίλε μου, εναρμονιζόταν λίγο περισσότερο ίσως και με τα. Με τις επιταγές της Σοβιετικής Ένωσης περισσότερο όμως. Τα παλιότερα χρόνια, πριν το 50. Αυτό δεν το γνωρίζω. Δηλαδή, έχω μπροστά μου εδώ, ας πούμε, ένα. Να το βλέπει και ο Κώστας εδώ, ένα έντυπο του Ρίζοσπάστη. 23 Μαρτίου του 31. Ναι. Δεν θα πάψουμε την πάλη μας για την ανεξαρτησία του μακεδονικού λαού. Ναι. Δηλαδή, για τη Μακεδονία. Για παράδειγμα, είναι ένα θέμα εδώ, το οποίο είναι ταμπού βέβαια στη Μακεδονία, αλλά βέβαια και η αριστερά. Ενίοτε, επειδή. Εντάξει, τα συμφέροντα της Σοβιετικής Ένωσης ήταν διαφορετικά εκείνη την εποχή, συστρατευόταν με τα αυτά της Σοβιετικής Ένωσης. Δηλαδή δεν υπήρχε πατριωτικό ύφος όπως τώρα. Ναι, αλλά αρνήθηκαν. Έχουν αλλάξει. Η τότε αριστερά, ναι, οι περισσότεροι αρνήθηκαν. Δηλαδή, αφού αυτό ήταν η γραμμή του κόμματος. Η γραμμή του κόμματος ήταν. Ναι, αλλά πολλοί δεν την ακολουθήσανε. Δηλαδή τι, μια εφημερίδα έβγαινε μόνο και κανείς δεν την ακολουθούσε. Μα δύο ριζοσπάστες βγαίνανε τότε. Και έτσι δημιουργήθηκε, ναι, ο ΕΑΜ ΕΛΑΣ. Που, ναι, λέμε τώρα αυτά που. Μιλάμε το 30. Το 30 εφημερίδα μπορεί το 30 μια ομάδα να κάνει προπαγάνδα, ρε, τι λες. Το 30 είναι αυτό τώρα. Πριν το 40. Ναι, όπως και όταν ξέσπασε ο δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, τον πρώτο χρόνο του πολέμου, με το σύμφωνο Μολότοφ-Ρίμεντροπ, υπήρχε συμφωνία Σοβιετικής Ένωσης Γερμανίας. Και εδώ οι κομμουνιστές δεν ήταν κατά των Γερμανών για ένα χρόνο. Μετά άλλαξαν τα. Λέω, επειδή μιλάμε, ναι, τώρα για την περίοδο της κατοχής. Ναι, ναι, εντάξει, μετά άλλαξε. Ότι πολλοί, συμφωνώ, σκίσανε, ναι, τα φύλλα πορείας αριστεροί και δεν πήγανε. Ναι. Αλλά και άλλοι πολλοί αντισταθήκαν. Μπράβο, ναι. Και δημιουργήσαμε και δημιουργήθηκε ο ΕΑΜ ΕΛΑΣ, ο οποίος, ο πολλής κόσμος δεν το ξέρει, είχε 2 εκατομμύρια μέλη.
που σημαίνει δηλαδή ότι η μεσή Ελλάδα εντάχθηκε τότε, και το άλλο το παραμύθι που ακούμε ότι δεν ήταν τότε μόνο αριστεροί. Ότι ήταν αριστεροί, δεξιοί, αναρχικοί, τα πάντα υπήρχαν τότε στο Νέα Μελλάς. Τα πρώτα χρόνια, ναι. Και υπάρχουν και ξένες μαρτυρίες που λένε ότι αυτό που κατάφεραν οι Έλληνες δεν είχε γίνει πουθενά αλλού. Και μελετάτε και σε πανεπιστήμια σήμερα το πώς καταφέραμε τότε, ενώ σφαζόμασταν λίγα χρόνια πριν, δεξιός αριστερός, να ενωθούμε μεταξύ μας και να είμαστε η πρώτη χώρα που απελευθερώθηκε. Είναι αστεία αυτά που λέμε ότι εμείς δεν κάναμε τίποτα. Πρώτον. Δεύτερον, είχαμε τις περισσότερες απώλειες αναλογικά με τον πληθυσμό μας. Σωστό. Και τρίτον, ήρθαν οι περισσότερες μεραρχίες των Γερμανών εδώ πέρα αναλογικά πάλι με τον πληθυσμό μας. Σωστό. Η Γαλλία που ήταν η δεύτερη δύναμη τότε πέσε σε ένα μήνα. Και εμείς είχαμε 2,5 χρόνια αντίσταση. Δηλαδή, μην τα θεωρούμε αυτά ότι και τι έγινε. Ναι. Δηλαδή, ναι. Βλέπω εγώ στις μέρες μας έναν ισοπεδωτισμό που δεν μπορώ να τον καταλάβω. Δεν μπορείς να καταλάβεις τον ισοπεδωτισμό από τη νέα γενιά. Και από τους παλιούς. Μα έχουμε ότι οι λέμε. Οι παλιοί είναι λαμόγερε, φίλε. Δεν έχουν λεφτά να πάρουν. Να πούμε, τα κόμματα πλέον δεν είναι, έχουν να κάνουν αλυσφαιρίσει, διότι δεν έχουν να δώσουν. Ας τα κόμματα, ρε ράπε. Εγώ σου λέγα τον κόσμο. Δηλαδή, άμα έλεγε σε ένα Γάλλο, ξέρεις φίλε, κατάφερες εσύ επί 2,5 χρόνια και αντιστάθηκες. Θα σου έλεγε πω, τι καταφέραμε. Και εμείς λέμε εδώ πέρα. Δεν ξέρεις καλά τον Έλληνα, μου φαίνεται. Τα λέμε. Επόμενη γραμμή. Μα τι λέει. Έχει. Ναι. Δηλαδή, απαξίωσε ο Έλληνας. Βρε, ο Έλληνας τα κόμματα τα παράτησε διότι δεν έχει να φάει λεφτά. Δεν είναι, γιατρέ. Ναι, ναι. Δεν δίνει, δεν υπάρχει αλυσφαιρίς, δεν υπάρχει φερεδόσε. Δεν υπάρχει αυτή η πελατειακή σχέση του κόμματος με τον πολίτη, γιατί δεν υπάρχουν χρήματα. Ποια. Ναι. Γι' αυτό απαξιώθηκε. Η μαρμίτα ακόμη. Καλημέρα, ναι. Καλημέρα, κύριε. Καλημέρα, κύριε Ραπτόπουλε. Νάτος ο γιατρός. Ο Παναθηναϊκός. Καλημέρα μου στον τεράστιο Χιλιτίδη και στον αγαπητό συνάδελφο, ο οποίος πραγματικά είναι. Όαση στην έρημο. Καλημέρα. Με τις γνώσεις του και με το ύφος του. Να είσαι καλά. Μπορώ να μιλάω στον ελληνικό συνάδελφε. Λοιπόν, είσαι πολύ διαβασμένος. Ευχαριστώ, να είσαι. Επειδή θα με βοηθήσετε λίγο για να μην μακρηγορήσω, να πω δύο-τρία πραγματάκια, επειδή έχουμε ακούσει πάρα πολλά αντικρώμενα πράγματα σήμερα. Λοιπόν, θα πω, κύριε Αντώπουλε, τη γνώμη μου για τη σημερινή αρχή και θα φτάσουμε στο μεταξά και στο 40 με 5 κουβεντούλες. Συμφωνώ με αυτό που λέτε για τη νέα γενιά. Η νέα γενιά δεν είναι όμως απολιτικ. Ίσα-ίσα, η νέα γενιά είναι πάρα πολύ πολιτικοποιημένη. Είναι ακοματικ, κύριε Ραπτόπουλε. Μπράβο. Συμφωνώ, μπράβο. Πολύ ωραία. Ναι. Σωστό, ναι. Σωστό. Με διορθώνεις, γιατρέ, με διορθώνεις. Έχει γυρίσει την πλάτη της στον παλαιόδη κομματισμό. Έχεις δίκιο. Διότι συνειδητοποίησε, ας αφήσουμε το ΣΥΡΙΖΑ 6, ο οποίος είναι ένα νέο κόμμα και δεν μπορεί να κρυφθεί ακόμα με βάση το παιχνίδι των δύο παλαιών κομμάτων. Κατάλαβα ότι τα δύο προηγούμενα κόμματα εδώ και 40 χρόνια αλληλοδιαδέχονταν ο ένας τον άλλο στην εξουσία με συγκεκριμένους πυρήνες, συγκινικούς δεσμούς, υπόγειες σε συναλλαγές με αυτό που λέτε εσείς μαρμίτα. Το λέω έτσι για να μην. Εγώ το λέω πιο λαϊκά, εσύ το εξειδικεύεις. Ναι, ναι, το εξειδικεύω. Αυτό έγινε. Η νέα γενιά λοιπόν καθόλου αποπολιτικοποιημένη δεν είναι, είναι αποκομματικοποιημένη. Αυτό ενοχλεί κάποια κέντρα κομμάτων που δεν μπορούν πλέον να εκμεταλλευτούν τις κομματικές νεολαίες όπως παλιά, τη ΔΑΠ, την ΜΠΑΣ κτλ. Ναι. Το αφήνω αυτό. Ναι, ναι. Εγώ πιστεύω επειδή. Ότι στο ερώτημα στο υποθετικό, αν κάποιος ερχόταν σήμερα να πει να παραδώσει. Υποθετικό τη χώρα, είναι. Υποθετικό, αλλά πρέπει να το βάλουμε σε σωστή βάση. Με ένοπλο τρόπο. Για βάλτε. Μην μπερδεύετε τον οικονομικό πόλεμο με τον πραγματικό πόλεμο. Ναι. Έτσι. Λοιπόν, με έναν ένοπλο πόλεμο, νομίζω ότι και τα τελευταία χρόνια, παρότι η Ελλάδα διέχει το κρίσης και ταυτότητος και έδειξε ότι συσπηρώνεται πάντα ο ελληνικός λαός. Αυτό είναι ίσως χαρακτηριστικό μόνο δύο λαών, εγώ πιστεύω, που είναι και οι γείτονες. Είναι οι Σέρβοι και οι Έλληνες. Δεν μπορούν εύκολα να τους κάνουν καλά. Ξεχνούν τα μίση τους και τα πάθη τους, αν υπάρχει ένοπλη, παραλαμβάνω το υπογραμμίζω ένοπλη, όχι οικονομική, γιατί το οικονομικό είναι άλλο καπάκι. Και θα φτάσω μέσω του οικονομικού στην κατοχή και στο μεταξά. Ο μεταξάς είναι μια φιλεγόμενη πραγματικότητα, προσωπικότητα. Βλέπω, είναι έτσι. Περίεργα τα πράγματα. Εντάξει, καταρχάς ο μεταξάς ήταν η γερμανικής παιδείας και ιδεολογίας. Σπούδασε στη γερμανική σχολή Ευελπίδων, στη σχολή από την οποία αποφύτησε ο βασιλιάς και ο Κάιζερ, έτσι. Ήταν λάτρης του γερμανικού μιλιταρισμού. Ήταν λάτρης των γερμανικών θεωριών τακτικής πολέμου, αστραπιός πόλεμος κτλ. Γι' αυτό και κατά αποτύπωση της γερμανικής γραμμής Siegfried, όσοι ξέρουν ιστορία ξέρουν ότι δεν υπήρχε μόνο η γραμμή Μαζινό, απέναντι υπήρχε η γραμμή Siegfried, ένα αντίστοιχο πλέγμα οχυρών του γερμανικού επιτελείου την εποχή του Βίσμαρκ. Τα είχε φτιάξει η γερμανική μηχανή. Δηλαδή είναι, ας πούμε, στο ποδόσφαιρο ένα σφιχτό 5-3-2, αυτό που μου λες. Ναι, λοιπόν, ναι. Απέναντι λοιπόν από τη γαλλική γραμμή Μαζινό, την οποία παρέκαψαν οι Γερμανοί με το Blitzkrieg και μπήκαν στη Γαλλία, υπήρχε η γραμμή Siegfried. Αυτή τη γραμμή λοιπόν αντέγραψε ο μεταξάς, θέλοντας Γερμανούς μηχανικούς, θέλει να κάνει το Ρούπελ. Αυτό είναι το ένα που έκανε φοβόταν τους Βουλγάρους.
Το δεύτερο είναι, θα σας θυμίσω και το μεταξύ, ό,τι και να λέμε για την προϊστορία, ο προηγούμενος από την Καβάλο, ο ακροατής ήταν πολύ διαβασμένος. Όντως, σαν δικτάτορας έκανε πάρα πολύ άσχημα πράγματα. Αυτό είναι χαρακτηριστικό βέβαια κάθε δικτάτορα. Και ο Χίτλερ στην εξαετία 33 με 39, αν δείτε τι έκανε για τον γερμανικό λαό, θα πείτε ότι ήταν ευεργέτης. Το θέμα είναι ότι προετοίμαζε πίσω από αυτό που έκανε. Έτσι. Έφτιαχνε μια πολεμική μηχανή για να την ξαπολύσει κατά της Ευρώπης. Λοιπόν, ο Ξενοφόντας είπε ότι δεν με ενδιαφέρουν οι άνδρες, αλλά ο άνδρας. Στη συγκεκριμένη λοιπόν χρονική στιγμή ο Μεταξάς είτε επηρεασμένος από τον βασιλιά Γεώργιο, είτε από το φόβο του ελληνικού λαού, είτε από τα συμφέροντα της χώρας που ήταν αυστηρά με το αγγλικό τότε, με την Αγγλία, η Αγγλία τότε είναι υπερδύναμη, είπε το όχι. Αλλά νομίζω ότι είναι ένα μείγμα όλων αυτών. Φυσικά στο μέτωπο δεν πολέμησε ο Μεταξάς, πολέμησε ο απλός λαός. Πολέμησαν και οι αριστεροί, θα έχουν άπειρα παραδείγματα αριστερών, οι οποίοι από τα ξενοδοχεία τους θα έχουν χαθεί για το μέτωπο. Για τους ακροατές, οι οποίοι δεν είναι επιμελώς ενημερωμένοι, θα πω ότι επί τα στρατιωτικά αρχεία έχω ανοίξει εδώ και 60 χρόνια, τώρα ανοίγουν. Να θυμηθείτε ένα βιβλίο του στρατηγού Οικονομάκου. Οικονομάκος ήταν στρατηγός τότε, εκείνη την εποχή. Θεωρείται έμπιστος του Μεταξά. Παρότι λοιπόν θα μπορούσε να έχει αντιπολιτικό μένος, εξάρει την προσπάθεια των Ελλήνων κομμουνιστών να πάει να πολεμήσει στο μέτωπο της Αλβανίας. Ο ελληνικός λαός πολέμησε συστατευμένος, ξεχνώντας τα πολιτικά του πάθη με τους Ιταλούς και με τους Γερμανούς. Λοιπόν, τα υπόλοιπα του Μεταξά είναι άλλη ιστορία. Ο Μεταξάς έχει εμπλακεί στην ελληνική ιστορία από την εποχή του 22. Το αφήνουμε αυτό. Και θέλω να πω και το εξής τώρα για τους ανθρώπους που δεν γνωρίζουν κάποια πράγματα. Στο υπηρετικό σας ερώτημα, αν πηγαίναμε με τη Γερμανία, πού θα ήταν σήμερα η Ελλάδα. Ναι. Η Ελλάδα σήμερα, κύριε Διατούπουλ, θα ήταν ένα ελληνικό κρατήδιο από την Πελοπόννησο και κάτω. Μαζί με την Κρήτη. Κοιτάξτε, η Κρήτη, έτσι κι αλλιώς, ένας προηγούμενος κρατής είπε ότι δεν πολέμησαν οι Έλληνες στην Κρήτη. Στην Κρήτη οι Γερμανοί έφτασαν τόσο πολύ αίμα που δεν ξαναπέταξαν ποτέ εξωτιστές. Έφτασαν τόσο μεγάλες απώλειες. Μόνο μία φορά έκαναν μία καταδρομική με το Σκορτσένι για να πάρουν ένα Γερμανό στρατηγό. Δεν ξαναπέταξαν ποτέ εξωτιστές. Λοιπόν, στην Κρήτη μόνο πολέμησαν οι Έλληνες και οι Νέοι Ζηλανδοί και οι Άγγλοι, αλλά και ο κρητικός λαός. Αυτοί που πήγαν στο Κάιρο, φυσικά ο ελληνικός στρατός δεν πήγε για να κάνει διακοπές όπως είπε κάποιος άλλος, πήγαν για να πολεμήσουν. Εκεί δίθηκε ο Ιερός Λόχος, που ήταν η πρόδρομη των ελληνικών καταδρομέων. Εκεί διακρίθηκε η ταξιαρχία του Ρίμινη, η πιο παρασημοφορημένη ελληνική μονάδα μετά το 22, το τάγμα του Πλαστήρα. Και εκεί πέταξαν και τα πρώτη φορά οι Έλληνες Ίκαροι με τα Spitfire που έκαναν την πυρήνα της ελληνικής αεροπορίας. Λοιπόν, να διαβάζουμε λίγο μερικά πράγματα πριν κατηγορήσουμε τον. Οι Έλληνες δεν πήγαν για διακοπές. Λοιπόν, θα ήταν ένα κατήδιο λοιπόν από την Πελοπόννησο, ίσως και τα νησιά, υπό μάλλον Βρετανική επικυριαρχία. Η Μεγάλη Αλβανία θα είχε πάρει σάκα και οστά γιατί ήταν προστρεβόμενη της Ιταλίας και φυσικά η Μεγάλη Βουλγαρία του Έμου θα είχε φτάσει μέχρι τη Μυτιλίνη. Αυτά για αυτούς που πιστεύουν ότι ο γερμανικός αετός θα προστάτευε την Ελλάδα. Έτσι. Δεν ξέρω τι άλλο θέλετε να με ρωτήσετε. Είναι πάρα πολύ χαοδείς οι πληροφορίες. Τα αρχεία ανοίγουν τώρα. Η ιστορία, όπως είπε ο κύριος Βανιώτης, έχει πολλές ερμηνείες, αλλά είναι μία. Και καλό είναι να διαβάσω λίγο και τα απομνημονήματα αυτών που ήταν πρωταγωνιστές, όχι μόνο τη δική μας μεριά και την ίδια των Γερμανών. Προτείνω στους ακροατές σας, αν έχουν τη διάθεση και εκτιμήσεις, να διαβάσουν τα απομνημονήματα του στρατηγού Μίλλερ, που ήταν αυτός που έκανε την επιχείρηση Μαρίτα, την εισβολή στα Βαλκάνια. Τίποτα άλλο δεν σας λέω. Και τα λέει όλα, και για τους κομμουνιστές και για τα πάντα. Από εβδομάδα, αν δεν έχεις κάποια σοβαρή εγχείρηση. Θα το κανονίσουμε. Ναι. Και κύριε Διατόπουλε, και επίσης, να πείτε στους ακροατές, επειδή βλέπω για αυτούς τους υπερπατριώτες, το έχω ξαναπεί και άλλη φορά, έτσι, ότι ο πατριώτης που φωνάζει είναι αυτός που στο τέλος φεύγει πρώτος. Αυτός που φωνάζει, ναι. Βέβαια, αυτός που φωνάζει σε περίοδους ηρεμίας, είτε σε περίοδους ευμάρειας, ακόμα και σε περίοδους κρίσης όπως τώρα, στην κρίση με στιγμή που θα γίνει τον ΠΑΜ θα φύγει πρώτος. Και ο απλός άνθρωπος, ο χαμηλών τόνων, αυτός που εμείς θεωρούμε ότι είναι ο ανίκανος, αυτός θα δείξει πραγματικά ψυχή, λέοντα. Οι υπερπατριώτες πάντοτε, σε όλα τα κράτη, ήταν αυτοί που ήρθαν πρώτοι ή συνεργαζόντουσαν πρώτοι. Και από αυτούς θα επανέλθω από εβδομάδα με ένα φοβερό έντυπο που ονομάζεται τα ένοχα μυστικά της κατοχής. Εκεί θα δείτε και αυτό που είναι τους πατριώτες τους Έλληνες, που ενώ ήψουναν κορόβες κατά των Γερμανών, συνεργάστηκαν με τους Γερμανούς από τότε. Θα δείτε και κάποια εταιρεία μεγάλη και ίδια. Ήθιστε γιατρέ μου αυτοί που φωνάζουν τελικά να είναι τα μεγαλύτερα λαμόγια. Αυτό έδειξε. Και στο ποδόσφαιρο και στη δημοσιογραφία αυτό. Εννοείται, ναι. Αυτοί που πιστεύουν ότι είναι οι καλύτεροι συντερφόροι, αυτοί που δεν ξέρουν μπάλα, κύριε Ατόπουλε. Αυτοί που θα τα βάζαν όλα είναι αυτοί που είναι 180 κιλά και καπνίζουν 5 σιγά την ημέρα. 5 πακέτα. Για να δούμε από εβδομάδα θα σε περιμένω. Αρκεί μου είπε να μια μέρα πιο μπροστά τηλέφωνο. Σε ευχαριστούμε πολύ. Να σε καλά. Σε ευχαριστώ. Να σε καλά, ευχαριστούμε. Πολύ δυνατό ιστορικά. Ναι. Παρεμβάσεις είναι πολύ κέρες και πολύ καλές. Και τρομερός χειρουργός. Ναι. Δηλαδή, συνήθως ή το ένα θα έχει ή το άλλο. Μπορεί και τα δύο. Μπράβο. Ραπτό πράγματι την αντίσταση την έκανε ο ελληνικός λαός, όπου μέλη του ΕΑΜ ήταν και αριστεροί και δεξιοί. Πουχού ο Χατζηδάκης ήταν δεξιός και μέλος του ΕΑΜ, όμως η καρδιά της αντίστασης, όπως έλεγε ο Βαγγέλης Γιαννόπουλος, ήταν το ΚΚΕ.
Αν δεν υπήρχε το κουκουέ, δεν θα υπήρχε εθνική αντίσταση. Όσο και αυτούς που πήγανε στη Μέση Ανατολή πήγανε να σώσουν τα τομάρια τους για να κάνουν αντίσταση στις χανούμισες. Ο Βάζελος από το Ριζοσπάτι τα διαβάζει αυτά. Λέω 035. Αναρωτιέμαι, λέει, ποιος είναι ο σωρωμένος. Πάμε στον επόμενο κύριο. Καλημέρα. Καλημέρα σας, κύριε Ραπτόπουλο. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Τι κάνετε? Πολύ καλά, εσείς? Μπράβο. Μόλις σχόλασα. Το σπίτι είναι. Ναι. Να πούμε καταρχήν για τους οδούς. Εκτός από το πανόραμα, υπάρχει και στη Σύνδο. Υπάρχει και στην Κρύα Βρύση, λέει εδώ. Ναι, ναι. Και εκτός από τη Σύνδο, υπάρχει και στα Διαβατά. Μέσα. Βεβαίως. Μόνο εδώ στο Ρόκαστρο δεν έχει, δεν ξέρω γιατί κάποια στιγμή πρέπει να τη βάλουν. Μπορεί να είναι κομμουνιστής ο Δήμαρχος. Ξέρω εγώ τι να σας πω, πού να ξέρω. Πάνω δημοκράτης είναι. Αν και είναι δεξιός ο Δήμαρχος, πληροφορούμε. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Παίρνει στροφές. Καμιά φορά. Κάποια πραγματάκια. Έχουν και καλό απέναντι. Γιατί τα έχουν μπερδέψει πολύ. Ναι. Έτσι. Ακούω πάρα πολύ ώρα. Εγώ καλά έκανα και έθεσα το θέμα, διότι πρέπει να ξεμπλεχθεί. Ναι, ναι, ναι. Έχω διαβάσει ένα βιβλίο. Εκείνο ο οποίος ήταν ο μέτρης προπαγάνδας. Γνωρίζεις ποιος ήταν ο μέτρης προπαγάνδας? Γκέμπελς. Ο Γκέμπελς, ναι. Αριανός ήτανε. Ναι, ναι, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Το πιάσε, μπράβο. Εμείς δεν έχουμε τα πρωτεία να έχουμε τέτοιους προπαγανδιστές. Λοιπόν. Και γράφει μέσα συγκεκριμένα ότι ο Αδόλφος Χίτλερ ήταν στεναχωρημένος γιατί δεν τον έπιασε να το πει το συνεταιράκι του, το λέω έτσι λαϊκά, ότι θα έκανε εισβολή στην Ελλάδα. Σωστό, ναι. Και δεν ήθελε να κάνει, να εμπλακεί στα Βαλκάνια. Σωστό. Ενεμπλάκει γιατί οι Ιταλοί φύγανε πίσω από τα σύνορα τα δικά μας. Έτσι. Και φοβήθηκε ότι θα πετάξουμε στη θάλασσα. Αυτή είναι η αλήθεια. Πρώτον. Δεύτερον, ο Μεταξάς ήταν μόνος του 3 ώρα τη νύχτα και είπε τον όχι, Κώστα μου. Ναι, ήτανε χαράματα, ναι, αυτό το ξέρουμε. Ήτανε χαράματα. Θα μου πεις, 2 μέρες πριν υπάρχει μαρτυρία ενός συνταγματάρχη που τον είχε στείλει ο Υπουργός Ασφαλείας του καθεστώτος Μεταξά και λεγότανε Μανιαδάκης. Όσοι ξέρουν ιστορία καταλαβαίνουν τι λέω. Μη σου μιλήσανε προηγουμένως για μια δεξίωση που έγινε στην Ιταλική Πρεσβεία. Ναι, ένα press conference. Ναι, press conference με κάποιον τενόρο. Ναι, ο Πουτσίνη. Πουτσίνη, πώς τον είπε. Το γιο του Πουτσίνη. Λοιπόν, αυτός ο συνταγματάρχης ήξερε Ιταλικά. Ναι. Μ' ακούς? Βέβαια. Ιταλικά. Ναι. Ναι, ναι, λοιπόν. Έβαλαν και μια εταίρα δίπλα στο συνταγματάρχη και πήγε, έκατσε δίπλα ακριβώς από το στρατιωτικό ακόλουθο τον Ιταλό. Υψώσαν τα ποτήρια. Εξοβιζού δηλαδή. Ήταν στη διάρκεια των δύο χωρών. Μάλιστα. Και είπε στα Ιταλικά, θα τα πούμε σε 2 μέρες αν θα υπάρχει ειρήνη. Έλα όμως ο συνταγματάρχης ο Έλληνας άκουσε το ότι ελέγχθη στα Ιταλικά γιατί γνώριζε Ιταλικά. Ενημέρωσε τον Μεταξά. Επίσης στην ελληνική πρεσβεία υπήρχαν πληροφορίες και ο Έλληνας ο πρέσβης είχε ενημερώσει την ελληνική κυβέρνηση ότι επίκειται εισβολή από τους Ιταλούς. Υπήρχε πληροφορία. Άρα ο Μεταξάς ήταν ενημερωμένος. Ναι, ήταν τους Ρουφιάνους, τους είχε... Ακριβώς. Και από τη Γερμανία, από τον Έλληνα πρέσβη στη Γερμανία ήταν ενημερωμένος ότι θα υπάρχει εισβολή στην Ελλάδα. Όντως, Κώστα, όπως το είπαν, είναι αλήθεια. Ο Μεταξάς ήταν γερμανόφιλος. Έχει υπηρετήσει στη στρατιωτική σχολή του Βερολίνου. Υπήρχε εκεί πέρα τα μπέλα που έλεγε Μαρμάρινη, τα μπέλα Μαρμάρινη, η οποία έλεγε ουδέν άλυτο για τον Ιωάννη Μεταξά. Αλλά κοίταξε, Κώστα μου, αυτό που δεν κοιτάνε όλοι οι σημερινοί πολιτικοί. Το σημείο που ήταν τότε, κατά τη γνώμη του Μεταξά, να πάμε με τις δυνάμεις Ηνωμένο Βασίλειο, Αγγλία, το οποίο πολεμούσε τότε μόνο του. Η Γαλλία έχει καταληφθεί. Από το καλοκαίρι του 1940, από το Μάιο αν θυμάμαι καλά κάπου εκεί, η Γαλλία δεν υπήρχε. Αυτό το τεράστιο κράτος δεν υπήρχε, το είχε καταλάβει η Γερμανία. Σε 2 μέρες. Η Αγγλία είχε μείνει μόνη της. Και μείναμε μόνο εμείς σαν σύμμαχοι που είπαμε το όχι. Όσο για τη μάχη της Κρήτης, ο Χίτλερ κατά πολύ μεγάλο ποσοστό έχασε τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο γιατί τους πρόλαβε ο ρωσικός χειμώνας. Έμεινα από χάφ. Μπράβο, αυτό ακριβώς. Γιατί ο Χίτλερ γνωρίζει ότι η Ελλάδα κατελήφθηκε από τους Γερμανούς τον Απρίλιο του 1941, έτσι δεν είναι? Θέλω ημερομηνία.
Τα τελέχη τον Απρίλιο του 41. Το Μάιο θα έκανε την επιχείρηση Παπαρός σε Σοβιετική. Μέσα Απριλίου. Απριλίου. Το Μάιο θα ξεκινούσε, αρχές Μαΐου θα ξεκινούσε την επιχείρηση Μπαρμπαρόσα και την ξεκίνησε αρχές Ιουνίου. Γιατί τον καθυστέρησε η Κρήτη. Αυτός ο μήνας όμως ήταν καταστροφή για τον γερμανικό στρατό. Γιατί πήγαν εκεί με κοντομάνικα και φτάσανε να έχουν μείον 50. Να μην μπορούν να κουνήσουν τίποτα. Την είδαν αλέφαντη. Διάλειμμα. Μπράβο. Διάλειμμα. Διάλειμμα. Δεν βγήκε κανένας κάτω από 25 χρονών πάντως σήμερα. Εντάξει, η γνώση της ιστορίας είναι λίγο μεγαλύτερη. Ναι. Οι νεότεροι δεν βλέπω να τρελαίνονται και πολύ. Να πούμε εδώ ότι ναι. Επίσης ότι η Ελλάδα γιορτάζει 28 Οκτωβρίου, γιορτάζει την είσοδο στον πόλεμο. Όλες οι άλλες χώρες γιορτάζουν το τέλος του πολέμου. Ναι. Για το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Ναι. Αυτό το έχει πει και αυτοκράτης, είμαστε ανάποδοι. Ναι, ναι. Γενικότερα εμείς. Ναι. Ναι. Και μην ξεχάσουμε επίσης και τους 15 Αυγούστου 40. Ουσιαστικά υπήρξε το πρώτο χτύπημα των Ιταλών. Μα χτύπησαν την Έλλη στην Τίνο. Ανήμερα του 15 Αύγουστου, που ήταν ένα ύπουλο ιταλικό χτύπημα. Ύπουλο γιατί ήμασταν χαλαροί εμείς. Εντάξει. Ναι. Εντάξει. Σε δεν γιορτή είναι, απάνω. Ναι. Βουλιάξε ναι, το καράβι. Έλλη, ναι. Ναι. Έλλη, ναι. Και ακολούθησαν περίπου 70-80 ημέρες μέχρι τις 28 Οκτωβρίου. Υπήρχε ένα αυτό το προπολεμικό κλίμα. Πάμε στους έξι τελευταίους, θα μιλήσουν όλοι από λίγο. Το θέμα είναι σπουδαίο. Η ιστορία αναπλάθεται, συγκρίνεται. Παθιάζει. Παθιάζει. Ναι. Πάμε στους έξι τελευταίους. Καλημέρα. Ναι, ραπ. Έλα, Βίλε. Έχει δίκιο ο γιατρός, γιατί είχα πει, δεν θα μιλήσω πάρα πολύ, για το Κάιρο, ότι δεν πήγαν όντως εκεί για διακοπές. Πήγαν να ετοιμάσουν και τον παππού του Γιωργάκη να έρθει το 44 και να το παίξει η Εθνική Ενότητα και τον φτιάξανε και πρωθυπουργό. Θες να πεις δηλαδή για να καταλάβω ότι αυτοί που πήγανε τη δεκαετία του 40 στην Αίγυπτο ή το δεξί. Τώρα πώς χαρακτηρίζει το καθένας δεν έχει νόημα. Δεξιός ή αριστερός δεν είναι και το ζήτημα. Το ζήτημα είναι τι συμφέροντα εξυπηρετείς. Ναι, εσύ δεν μου πεις. Όσον αφορά και το ζήτημα που αναφέρθηκε πριν ο γιατρός που είναι στο στούντιο. Για το ζήτημα. Μάλλον το ανέφερε και ένας άλλος ότι δεν ελευθερώθηκε η Ελλάδα από τους Γερμανούς. Φύγανε οι Γερμανοί. Και καμιά φορά πάλι έχει δίκιο ο γιατρός, αυτοί που χαρακτηρίζονται πατριώτες, μόνο πατριώτες δεν είναι. Δηλαδή να είσαι πατριώτης και να ξεχνάς την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης 30 Οκτωβρίου 1944. Δύο πράγματα για το τι γινόταν εκείνη την περίοδο. Προωθούνται στο Χορτιάτι και στον Ασβεστοχώρη τάγματα του Ελλάς. Τμήματα 16 Οκτώβρη συγκρούονται με ταγματα ασφαλίτες στη Νεάπολη, τη Σικέ, στην Άνω Πόλη, επεκτείνοντας τον έλεγχό τους στην Εδώ Κασάνδρου. Το ίδιο βράδυ γίνονται παραλάσεις ένοπλων και πανηγυρισμοί στη Τούμπα, στην Καλαμαριά, τη Χαριλάου, που αποχωρούν σιγά σιγά οι Γερμανοί. Η έφοδος όργανο της ΕΠΟΝ λέει 150 ταγματασφαλίτες επιτέθηκαν στη Βάρνα, Σικές, Καλυθέα. Δύο ώρες κάναμε μάχη, αποτέλεσμα ήταν να τους αποθήσουμε, τους αλίτες, αφήνοντάς τους επί το πεδίο της μάχης 8 νεκρούς. Στις 11 επιτέθηκε νέο κύμα από 108 ταγματασφαλίτες, οι Δαγκουλέοι της Καλαμαριάς, γνωστοί ταγματασφαλίτες οι Δαγκουλέοι. Και σιγά σιγά λέει πως σιγά γινόταν μάχη σε κάθε συνοικία. Αυτό γιατί θέλουμε ιστορικά δηλαδή, να το ξεχάσουμε. Ότι απελευθερώθηκε η πόλη μας επειδή ήταν κομμουνιστές αυτοί που πήκανε μπροστά και διώξαν τους Γερμανούς και γιορτάζουμε την 28 Οκτωβρίου. Δεν θα έπρεπε να τη γιορτάζουμε λες. Ας τη γιορτάζουμε, δεν είναι ζήτημα. Όχι παιδί μου, ναι, δηλαδή δεν είναι και πολύ αυτό να τη γιορτάζουμε λες, δεν τρελνόμαστε κιόλας, ναι. Ας τρελαθούμε να γιορτάζουμε τη μέρα της απελευθέρωσης. Απλά θέλω να σου πω ότι η ιστορία γράφεται από τους νικητές και λένε αυτοί. Από το να διαβάζουν τώρα τα παιδάκια στο σχολείο ότι το Ελλάς, το ΕΑΜ και οι κομμουνιστές μπήκαν στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα και διώξαν τους Γερμανούς, άσε μην τα μάθουν αυτά και μας τους γίνουν κομμουνιστάκια κι αυτά. Και όσον αφορά αυτόν τον γιατρός που συμφωνεί. Ποιος από τους δύο? Στο στούντιο. Ναι. Ότι το Κουκουέ ήταν υπέρ των Γερμανών στην αρχή. Ο Ζαχαριάδης 1940 μέσα από τη φυλακή γράφει γράμμα που λέει κάθε ρεματιά, κάθε βράχος να γίνει ορμητήριο αγώνα. Και κατάληξη για τον ελληνικό λαό να είναι η λαοκρατία. Και καλοί να βγουν από τις φυλακές για να πάνε να πολεμήσουν και αυτοί. Δεν είναι σωστό αυτό το πράγμα. Και τελευταίο για το Μεταξά από εκεί που τάφησε ο Καβαλιώτης, γιατί πολλά πράγματα ακούστηκαν. Ο Μεταξάς έφτιαξε την ακροναυπλία, το κάτεργο εκεί. Σκότωσε τον Χρήστο Μαλτέζο, γραμματέα της Όκνε, δασκάλους σε σχολεία που χαρακτηριζόταν κομμουνιστές. Ποιο Μαλτέζα? Δεν το ξέρεις, 30 ήταν. Και όσον αφορά τα χαράτσια, έχω ένα χασάπι στην γειτονιά Μαλτέζα. Επιβλήθηκαν στο λαό μεταξύ 3 δισεκατομμύρια νέοι φόροι σε δραχμές τότε. Το 1938 630.000 οικογένειες
το 39% του πληθυσμού είχαν ιτήσει εισόδημα 18.000 δραχμές που ήταν όχι κάτω από το όριο της φτώχειας, ένα τίποτα. Και 900 οικογένειες είχαν εισόδημα 2.125.000 δραχμές. Αυτά είναι στοιχεία ούτε ριζοσπάστη ούτε πουθενά. Είναι στοιχεία της ελληνικής οικονομίας, του στατιστικής υπηρεσίας της εποχής. Οπότε πού καταλήγουμε τώρα? Πού καταλήγουμε? Τα αγάλματα που λένε οι άλλοι και τις οδούς, να πάμε να τις ξεκρεμάσουμε, γιατί ο άνθρωπος αυτός ήταν ένας φωνιάς, ένας δικτάκτορας. Και αν είναι δυνατόν να καθόμαστε να βγαίνει κόσμος στο τηλέφωνα και να λέει ο Μεταξάς και ο Μεταξάς, να τον χαίρονται που τον έκανε εν οδούς οι Καραμαλίδες και οι Παπαντρέιδες και που τον γιορτάζουν. Αν είναι δυνατόν τώρα, μην τρελαθούμε. Τουλάχιστον εγώ εκεί καταλήγω. Δεν θέλω να καταλήξουν όλοι εκεί, αλλά τα στοιχεία αυτό αποδεικνύουν. Λέει ένα μήνυμα μόλις μου ήρθε τώρα, για να διαβάσω. Ρώτα τον ακροατή, ο Στάλιν δεν ήταν φωνιάς? Όσον αφορά για τις... Η Σοβιετική Ένωση το 1940 είχε 20 εκατομμύρια νεκρούς. Αν δεν υπήρχε αυτή η χώρα με το μεγαλείο της να φτάσουν μέχρι το Βερολίνο και να διώξουν αυτό το φασιστικό τέρας, δεν ξέρω πώς θα ήταν σήμερα η κοινωνία. Δεν λέω ότι είναι καλά, γιατί ανατράπηκε μετά η Σοβιετική Ένωση. Εκλογές, η Σοβιετική Ένωση, κάθε χρόνο κάνανε εκλογές. Δεν καταλαβαίνω. Σήμερα, δηλαδή τώρα που κάνουμε ένα 4 χρόνια με κόμματα, έχουμε δει χαΐρ στον τόπο. Εκεί κάνουν κάθε χρόνο, κάθε εργοστάσιο, κάθε υπηρεσία, κάθε συνταξιοδοτικό σωματείο, κάθε πανεπιστήμιο, κάθε σύλλογος. Έβγαζε αιρετούς και ανακλητούς σε ανώτατο όργανο και αν ο άλλος δεν έκανε αυτά που έλεγε η συνέλευση του εργοστασίου, το λέγαν φίλε, γεια σου, άλλο στη θέση σου. Ένα άλλο μήνυμα ο ίδιος, ο 116, λέει, ρώτα τον φίλο ακροατή ποιος σκότωσε πιο πολλούς, ο Στάλιν ή ο Χίτλερ. Πολλή βιβλία ιστορία διαβάζει του συστήματος. Από ποιο ο Στάλιν σκότωσε? Φίλε μου, να σε ρωτήσω κάτι. Είναι, τα γκούλακ τα γνωρίζει, α πούμε, σαν έννοια, σαν ιστορικό γεγονό? Τα γνωρίζω, όπω γνωρίζω και εγώ. Τι γίνονταν εκεί, τι γίνονταν εκεί? Δεν είχαν εκτοπίσει εκατομμυρίων αντιφρονούντων σοβιετικών? Αν έρθει στο σπίτι σου ένα με πιστόλι στον Κρόταφο, εσύ θα πει, α, σκότωσε με. Εντάξει, και οι κομμουνιστές, α πούμε, πήραν την εξουσία όχι με ειρηνικά, με δάφνε και πικροδάφνε, με όπλα τα πήραν. Θέλω να πω ότι αυτά υπάρχουν πάντοτε. Κάποιοι θέλουν την εξουσία, έτσι. Εννοείται, αυτό δεν διαφωνώ. Ναι, δηλαδή... Θέλω να σου πω, ο Φιντέλ Κάστρο στην Κούβα που του έγιναν 82 απόπειρες δολοφονίες, τι έπρεπε να κάνει ο ηγέτης αυτός, να πει, α, ωραία, σκοτώστε με. Ναι, η δημοκρατία όμως πού είναι σε αυτές τα καθεστώτα όμως, η πολυφωνία? Η πολυφωνία είναι στον λαό. Κάποιοι, ο λαός πού? Κάποιοι εφοπλιστάδες, βιομήχανοι, τραπεζίτες, δεν έχουμε δημοκρατία για αυτούς. Αυτοί να πάνε σπιτάκι τους, γιατί το λαό, τον πλούτο τον παράγουμε εμείς και αυτοί δεν έχουν κανένα κομμάτι σε δηλαδή. Θα υποστούν δηλαδή, δηλαδή τώρα, ας πούμε, εμείς το 2016 μπορεί να λέμε 1002, αλλά έχεις δυνατότητα να βγαίνεις να λες, ας πούμε, την άποψή σου. Εγώ αν ζούσα, ας πούμε, στην Ρωσία του 1942 μέχρι το 1950, θα μπορούσα να πω κάτι διαφορετικό? Θα έλεγες... Ή θα είχα εξαφανιστεί, λέω εγώ και εγώ και η οικογένειά μου την άλλη μέρα? Δεν νομίζω. Το πιο πιθανό μιλάμε το έτσι. Μιλάμε για τα δύο άκρα, έτσι δεν μιλάμε. Τότε πώς αυτός ο λαός όλος ενώθηκε το 40 κάτω από αυτή τη σημαία του σιροδρέπανου και είπαν. Όπως και ο ελληνικός λαός, το ίδιο. Άρα λοιπόν για να ενωθούν κάτω από την ηγεσία του Στάλιν του 1940, μήπως έκανε κάτι καλό, γινόταν κάτι καλό εκεί, Αζέρι, Γεωργιανοί. Οι Γερμανοί πώς ενώθηκαν κάτω από τον Χίτλερ? Στη Γερμανία υπήρχε η Siemens, η Krupp, οι οποίοι χρηματοδοτούσαν. Ναι, θέλω να πω ότι ο λαός. Υπήρχε τεράστια ανεργία, τα στρατόπεδα συγκέντρωση, τα Ντάχαου και όλα αυτά. Στην αρχή δεν ήταν για τους Εβραίους, τους Τσιγκάνους και τους κομμουνιστές. Ήταν για να δίνονται δουλειές. Όχι, επειδή μίλησες για λαούς τώρα, γι' αυτό το είπα εγώ. Δεν είπα για το. Μίλησαν σαν φρόνημα, ας πούμε, πώς ενώθηκαν και πώς μεγαλούργησαν πολεμικά, δηλαδή, μέσα στον πόλεμο. Και οι Γερμανοί ενώθηκαν και οι Σοβιετικοί ενώθηκαν και οι Έλληνες ενώθηκαν. Αυτό δεν έχει να κάνει, βέβαια, με τα καθεστώτα. Και ενώθηκαν γιατί στην επίθεση. Οι Γερμανοί ενώθηκαν γιατί κάναν επίθεση. Υπάρχει διαφορά σε αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Ναι. Πολύ ωραία. Καταγράφεται. Επόμενη γραμμή. Ωραίο. Πολύ μου αρέσει. Μου αρέσει να υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Έτσι, ωραία, ωραία. Έτσι. Ακόμα και στην εθνική γιορτή υπάρχουν, δεν υπάρχει ενότητα στο κομμάτι το ιδεολογικό. Εμένα μου αρέσει αυτό. Με τρελαίνει, με εξητάρει αυτό εμένα. Αυτό είναι δημοκρατία. Αυτό είναι δημοκρατία. Αυτό είναι Ερτομετρόπολης, αυτή είναι η δημοκρατία. Ναι, βεβαίως. Η Χούντα και στη Ρωσία δεν μπορούσαμε να μιλήσουμε, ας πούμε. Είπαμε, τα άκρα δεν αγαπάνε την πολυφωνία, εντάξει. Θα ήταν στη Σίβηρη. Καλημέρα. 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 Τι κάνεις? Καλά είμαι, εσύ τι κάνεις? Α, έτσι. Δεν το έχεις ακούσει? Η Ελλάδα νίκησε στους Έλληνες. Στα ψάρια. Ο Μεταξάς το είπε. Ούτε τα ψάρια του Θερμαϊκού δεν μας ανήκουν, κορόιδε. Λοιπόν, άκουσε με. Για να ακούσω. Όσον αφορά τους οδούς, θα πας να κάνεις παράπονο στους δημάρχους.
Τι με νοιάζει εμένα, γιατί με κόφτει εμένα. Αυτοί είναι υπεύθυνοι, ανεβάζουν, καταβάζουν τις ταμπέλες όπως τους συμφέρει. Ναι. Όσον αφορά, θέλω να ρωτήσω τον γιατρό. Εδώ είναι ο γιατρός. Γιατρέ, επειδή εγώ δεν έχω βγάλει πανεπιστήμιο. Δεν χρειάζεται. Βγάλε το πανεπιστήμιο, ναι, του σοσιαλισμού. Θέλω να ρωτήσω εσάς. Ναι. Έχω ακούσει ότι σε αυτή τη χώρα, την Ελλαδίτσα, γεννήθηκε ο πολιτισμός και η δημοκρατία, αληθεύει. Όχι μόνο στην Ελλαδίτσα, και σε άλλες χώρες γεννήθηκε ο πολιτισμός. Ναι, δεν γεννήθηκε μόνο. Εντάξει, είχαν και οι Βαβυλώνοι, ναι, είχαν και οι Ασσύριοι και οι Αιγύπτιοι. Και οι Σουμέροι. Και οι Κινέζοι. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, να μην τα λέμε όλα. Και την 4η Αυγούστου, ναι, που γίνανε εκλογές. Ναι. Και βγήκε ο Μεταξάς, έτσι. Ναι. Πόσο ποσοστό πήρε? Το 36? Ναι. Δεν θυμάμαι τώρα, εντάξει, δεν το ξέρω τώρα. Μα αφού με το όπλα πήρε τη χώρα και την κυβέρνηση, πώς δεν θυμάστε? Στα κόμματα εννοείται, δηλαδή. Ποια κόμματα πλειοψήφισαν, δηλαδή. Ποια κόμματα? Ήταν η Φιλελεύθερη, ήταν ο Παπαδόπουλος ο νεότερος, ναι, ήταν και ο Μεταξάς. Ήταν ο Σοφούλης, ο Τσαλδάρης, ήταν, δεν θυμάμαι τώρα. Δεν ήταν ο Τσαλδάρης, μην τους ανακατεύετε. Το 36. Τους έπιασε στον ύπνο και πήρε τη χώρα. Όχι, με τα όπλα και την κυβέρνηση. Μιλήσατε για οι εκλογές το Γενάρη του 36 που έγιναν, αυτό δεν είπατε? Όχι, 4 Αυγούστου είπα το 36. 4 Αυγούστου είναι το κίνημα. Οι εκλογές του 2016 είχαν προηγηθεί, αυτό λέω εγώ τώρα. Α, μπράβο. Εγώ γι' αυτό λοιπόν, είπατε προηγουμένως, ναι, και οι κομμουνιστές την εξουσία την πήραν με τα όπλα. Αφού δεν μπορούσαν. Γιατί ο Μεταξάς πώς την πήρε? Το ίδιο. Λοιπόν, ναι, άραγες δημοκράτες αυτοί λέγουν οι φασίστες. Καλό ερώτημα. Το ΚΚΕ το 1936 το Γενάρη είχε πάρει 5, κάτι με το Πλουμπίδι στο τότε. Είχε πάρει, ναι, ναι. 5,76. Τόσο είχε πάρει, με λέει ο Γιάννης Χιλιτίδης. Ναι. Έτσι. Εντάξει. Δεν εκπροσωπούσε παλαϊκό κίνημα κτλ. Έτσι. Ούτε μπορεί να μεταμορφωθεί μέσα σε 4 χρόνια. Δηλαδή όλη η χώρα να γίνουν κομμουνιστές. Αυτό είναι λογικό. Όχι, συγγνώμη. Αυτός που παίρνει την εξουσία με, ναι, εκλογές από το λαό λέγεται φασίστας, ή αυτός που παίρνει με τα όπλα λέγεται δημοκράτης την εξουσία? Με τα όπλα το κάνουν οι λεγόμενες επαναστάσεις. Τώρα είτε κόκκινες είτε μαύρες, το ίδιο πράγμα. Επαναστάσεις δεν λέγονται. Λέγονται, δεν είπα εγώ. Δεν είπα εγώ τι λέω εγώ. Όταν λέω επανάσταση εννοώ την ρήξη με ένα πλαμένο όπλα μέσα. Να πάμε λίγο τώρα να ακούσει, ναι, η κοινότητα. Ναι. Ο Παπαδόπουλος έκανε επανάσταση. Για αυτό έτσι λέει. Αυτό έτσι λέει. Είναι. Α, εντάξει. Ναι. Λοιπόν, όταν θέλω να πω ότι με μη δημοκρατικά μέσα, αυτό εννοούμε, επανάσταση. Αυτό. Με ένα πρωινό με τα τάγκς. Ναι. Τώρα, όσον αφορά, εσύ τι συμφωνείς, να καταργήσουμε την οδό Παπαπαναστασίου, να την βάλουμε Πατακό? Ναι ή όχι, γιατρέ? Πώς είπατε, δεν άκουσα. Την οδό Παπαναστασίου. Ναι. Να την καταργήσουμε και να την βάλουμε οδό Παταχός. Λόγω του Άρη. Υπάρχει ένας Πατακός, ένας από τους 7 σοφούς Ελλάδος. Ναι. Ο Πατακός της Δημοκρατίας ήταν ο Παπαναστασίου. Πιτακός, ναι. Ε? Ένας από τους πολλούς, ναι. Ένας από τους πολλούς. Έχουμε και γέρους Δημοκρατίας και άλλους πολλούς. Ε, καλά τώρα, εντάξει. Ναι. Η νεότερη είναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι. Τέλος, ναι, ναι. Το θέμα είναι το εξής. Ναι. Μην μπερδευόμαστε με... Να ρωτήσω κάτι, κύριε Κώστα. Κύριε Κώστα, τον Οκτώβριο του 2017, τι είχε γίνει τότε στην Σοβιετική Ένωση? Πώς τη χαρακτηρίζουμε? Εύχομαι να μην ξαναγίνει. Όχι, ρωτάμε. Επανάσταση. Θα σας πω κάτι. Νοκτωβριανή. Θα σας πω κάτι. Όχι, θα σας πω κάτι εγώ. Ναι, ναι. Ο καθένας το λέει επανάσταση στην πλευρά. Σας είπα με μία λέξη, εύχομαι να μην ξαναγίνει. Αλλά όπου υπήρχε ολοκληρωτισμός και δεν υπήρχαν εκλογές, καθεστώτα όλα ανατράπηκαν. Σωστά. Δεν κράτησαν, λίγα δεν κράτησαν για πάντα. Λίγα έχουν μείνει στον κόσμο. Ναι. Σε αυτό το πλανήτη. Ναι. Έτσι δεν είναι? Ναι, ναι. Πού είναι τα κομμουνιστικά κράτη? Βουλγαρία, Ζήφκο, Τσαουσέσκο, αυτοί πού είναι? Κανένας δικτάτορας δεν μένει για πάντα. Αυτό είναι μια νομοτέλεια. Α, έτσι λοιπόν. Ναι. Αυτοί ήταν δικτάτορες, αλλά και ο Μεταξάς δικτάτορας ήταν. Δεν ήταν ο δημοκράτης. Άρα τα ίδια σκατά με τους άλλους. Δεν είπε κανένας ότι ήταν δημοκρατικός. Ναι. Θέλω να του πω τώρα, Αυτόπουλου, η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες, Ανδρέας Παπανδρέου. Καληνύχτα. Να χαρώ το φίλο μου.
πρώτα τελευταίο για σήμερα. Καλημέρα. Γεια σου, Ραπ. Καλώ τον καλό τον άνθρωπο. Έχω δύο ώρες περιμένω εδώ πέρα να μιλήσουμε. Εντάξει, εδώ είμαστε. Ακούς. Ναι. Ευτυχώς Σαββάτο Κυριακή δεν κάνει κουμπί, γιατί τι βιολί είναι αυτό τώρα. Δύο ώρες τρώω το μεσημέρι, δύο ώρες τρώω το βράδυ. Δεν μιλάς που δεν μιλάς το βράδυ, ακούς Ραπτόπουλο και εσύ. Δικός μας είσαι. Λέγε ρε, λέγε. Τώρα ήθελα να πω κάτι για το... Να πεις ότι μπορείς. Το Μεταξά. Ναι. Ό,τι και να ήταν δικτάτορας. Και ο δικτάτορας δεν είναι κλειγμένος. Ο καλύτερος να είναι δικτάτορας. Δεν αγαπιέται επειδή δεν εκλέχτηκε. Βέβαια. Ναι, ναι. Είναι δικτάτορας, πώς το κάνουμε. Εμείς πιστεύουμε στη δημοκρατία. Αλλά δεν μπορούμε όμως να πούμε ότι δεν έκανε και μερικά καλά πράγματα. Δηλαδή αυτό το όχι που είπε ήταν καλό. Ο Στάλιν παράδειγμα. Μπορεί να ήταν σφαγές, μπορεί να ήταν... Έκανε κάποια καλά. Ο δημοκρατικός σωστός ο άνθρωπος που δεν βλέπει... Με άλλα λόγια, άμα ήταν κομμουνιστής θα είχε και περισσότερο γκέλ, θες να πεις. Γιατί θα ήταν εκλεγμένο. Για τους κομμουνιστές. Μάλιστα. Εγώ άλλο θέλω να πω. Για να μου. Ότι οι δικτάτορες, οι σφαγές έχουν και κάποια καλά. Οι κομμουνιστές όμως μπορούν να βγουν και να πούν ναι, ρε, είναι αυτό που καλό. Αλλά δεν θέλω να το παραδεχτούν γιατί είναι αυτό που είναι. Εν πάση περιπτώσει. Για πες. Εμείς τώρα δεν πρέπει, καταρχήν για τη γνώμη μου, όπως βλέπουμε τότε τον αγώνα όταν τελειώσει και μετά λέω όπως λες και εσύ, έφτιαξε αυτό, έφτιαξε εκείνο, έφτιαξε άλλο μετά τον αγώνα. Έτσι ακριβώς. Μετά τον αγώνα. Μετά τον αγώνα, εγώ είμαι υπέρ, καλά έκανε και είπε το όχι και πολεμήσαμε και έγινε για αυτό που έγινε. Για λόγο ελευθερίας, για λόγο που δεν θέλουμε τον τίτλο για αυτά. Αλλά αν το δούμε αλλιώς το θέμα. Όταν είσαι αλλιώς, πώς το εννοείς, το αλλιώς. Μετά τον αγώνα, αυτό που λέμε, στο ποδόσφαιρο. Ναι, ναι. Ήταν μεγάλο λάθος που είπε το όχι. Έπρεπε να τηρήσει στάση ουδέτερη. Ούτε ναι, ούτε όχι. Στάση ουδέτερη. Λες μετά το ματς, βγαίνεις ναι. Και λες μετά το ματς ότι κακός. Ας πούμε, είπε το όχι. Γιατί το λες αυτό? Τι είναι αυτό που γιατί, σου γιατί το λέω αυτό? Γιατί είδες, σφάζομαστε δεξιοί και κομμουνιστές, μετά που 70 χρόνια πέρασαν και εγώ μας σφάζομαστε. Και θα σφάζομαστε άλλα 100. Αυτό τι πάει να πει. Τότε έπρεπε να αναπτυχθεί η βιομηχανία, να μην έχουμε νεκρούς, να μην έχουμε αυτό το σπαραγμό που γίνει και τον εμφύλιο. Τότε έπρεπε να αφήσουμε το Χίτλερ να μπει, φίλε, για να έχουμε βιομηχανία. Ας έβγαινε ο Χίτλερ. Θα ερχόταν οι Άγγλοι, θα έπαιρναν οι Άγγλοι. Ουδέτεροι, όπως ήταν η Τουρκία. Θα ήμασταν δηλαδή με την Μπουντεσλίκα, με τις Μπεμβεδάρες εδώ πέρα, με τις Φορτζαγκράτ. Μα δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι. Η Αίγυπτος ήταν ουδέτερη. Τι έγινε, σκοτώθηκε κανένας Αιγύπτιος. Ενώ εμείς αυτοί που σκοτώθηκε, το εξαιτίας εκείνο το όχι, τραβούμε αυτά που τραβούμε τόσα χρόνια και ούτε βιομηχανία είχαμε, ούτε το ένα ούτε το άλλο και έχουμε και τα μίση. Κατάλαβες. Τι γίνεται. Ύστερα με το Μεταξά. Ήταν αυτός που ήταν, πρέπει να τελειώνει αυτό το θέμα. Δηλαδή το συζητάμε και το συζητάμε και το συζητάμε και το συζητάμε. Είπε ένα όχι, μπράβο, το τελείωσε. Δηλαδή το κάνουμε, δηλαδή σκοτωνόμαστε. Εγώ παραδέχομαι τους Εβραίους. Δεν ταιριάζουν μεταξύ τους. Αλλά είπα, για να επιβιώσουμε εκεί που είμαστε, πρέπει να είμαστε όλοι μια γροθιά. Εμείς δεν το καταλαβαίνουμε αυτό. Πάμε. Εμείς το κάνουμε όπως κάνει ο Άρης με τον Μπάουκ. Τσακώνονται φίλοι, οικονομούμε ανάλλη. Καλά, εγώ είμαι. Οι Αργιανοί μόνο και μεταξύ τους τώρα. Ποιος Άρης Μπάουκ τώρα. Εγώ είμαι Αργιανός. Πηγαίνω, δίνω το εισιτήριο εκεί πέρα, πληρώνω, αλλά αυτό. Φίλαθλος. Ναι, αλλά στα κόμματα... Για πας στη θύρα ένα να πεις γκολ. Να δεις τι ξύλο θα βάζουμε τη θύρα 3. Ναι. Ναι. Εκεί στο θύρα δεν μας περάζει ομάδα και να παίζει γάμα εθνική και δεν μας περάζει. Δεν έχει καμία επίπτωση στην τσέπη μας. Ενώ στα κόμματα μας βάζουν αυτοί οι μάγκες, οι λύοι που λέμε, τρογόμαστε μεταξύ μας και τι γίνεται, τρογόμαστε εμείς και κουνομάνε αυτοί. Και εμείς είμαστε φίλοι. Και εσύ για την κονόμα τρώγεσαι τώρα, εντάξει τώρα, μην το κάνεις. Όχι, δεν τρώγουμε, εγώ δεν βλακάς, εγώ είμαι σαν τη σένα. Όχι, όχι, λέω και εσύ δεν το προσωποποιώ. Και εσύ σαν λαός για την κονόμα τρέχεις, λέω, και σκοτώνεσαι. Αυτό λέω. Για την κονόμα, αλλά στο τέλος δεν είναι. Το συνάδελφό σου τον Ρουφιανέβης για 500.000 ευρώ, 800, ξέρω εγώ, για την κονόμα, για την επιβίωση. Αν το δούμε όμως λίγο μακριά. Πάλι δεν το προσωποποιώ. Γενικεύω. Ναι. Αν το δούμε λίγο μακριά όμως, δεν είναι σβάρος μας αυτό. Γιατί μπήκαν δημόσιοι πάλι για να χωθούν, αλλά τα παιδιά τους και τα γκόνια δεν θα είναι καλά τώρα. Ναι, αλλά όταν τον βάζεις. Κοίταξε, φίλε. Όταν τον βάζεις εκείνη την ώρα, γλυκένεσαι. Τώρα από εκεί και πέρα, να πούμε, άμα τελειώσεις και μέσα, μετά έχεις και τις επιπτώσεις. Δεν ξέρω βέβαια αν γίνομαι αντιληπτός. Γιατί δεν έχουμε μυαλό όμως. Αν είχαμε μυαλό. Φίλε, το κάτω κεφάλι μυαλό δεν έχει, το άντρα. Και προθέσαμε σε ένα μαγαζί και λέει ο ένας, ο Μαρενάκης κάνει ό,τι θέλει. Λέω αν ήταν όλοι σαν εμένα. Θα ήταν σε άλλο διάστημα, σε άλλο πλανήτη ο Μαρινάκης. Τι θα έκανες, τι θα έκανες. Λέει γιατί. Ναι. Γιατί όλοι αυτοί θα έβαφαν πεζοδρόμια. Εγώ δεν θα ψηφούσα 40 χρόνια τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια αυτούς που στηρίζουν αυτούς, κατάλαβες. Δηλαδή τι θα έκανες εσύ στο πεζοδρόμιο. Όχι εγώ.
Αυτό θα, ο Μαρινάκης θα βάλει πεζοδρόμια. Γιατί εγώ δεν είμαι βλάκας, ούτε γλύφτης, ούτε το άλλο. Εσύ που δεν είσαι βλάκας και δεν είσαι γλύφτης, με τι ασχολείσαι? Εγώ τώρα δεν θέλω να σου πω. Ή αυτή τη λέω, τώρα αυτή τη στιγμή δεν εργάζομαι. Έχω κάποια λεφτά και τρώω τα λεφτά αυτά. Και μόλις φαγωθούν τα λεφτά θα φύγω έξω, δεν κάθομαι εδώ πέρα. Εργατόρα εδώ, δεν έξω εγώ. Παιδιά, σκυλιά, ποια χελώνες έχεις? Όχι, δεν έχω. Ετών? 44. 44? Ναι, ναι. Εσύ φίλε έχεις τις αυτοί σου το Χαβάνα, πούμε. Τι? Είσαι εντάξει, δηλαδή ναι, δεν έχεις λέω, να αγχωθείς, αυτό λέω, αυτό ήθελα να πω. Ένας λόγος που είδα, δεν έκανα και οικογένεια ήταν όμως και τέτοια. Ήταν τραυμάρες στη δουλειά, αύριο, σήμερα, αύριο, αύριο, σήμερα και έγινε αυτό που έγινε. Εμείς τώρα οι Έλληνες τι μπορούμε να κάνουμε, οι Έλληνες, για να το ζητήσουμε και λίγο επειδή η Εθνική. Στα 44 θα μεταναστεύσεις. Γιατί εδώ πέρα δεν με κρατάει τίποτα. Ωραία χώρα, ωραία το ένα, ωραία το άλλο, αφού δεν έχει μέλλον, τι να κάνω. Ακάτω με κορδεύουν αυτοί. Δηλαδή γιατί μας κορδεύουν, τώρα δουλεύουμε για 4-5 καστάρκο, όχι, για μένα δεν πρέπει να δουλεύεις κανένας. Για μένα πρέπει, πώς θα είμαστε, 7-8 εκατομμύρια αυτοί που δεν είμαστε με τους πούσιους και τους χοντρούς. Ναι. Να κατηγούμε, να πούμε παράδειγμα, την Πέμπτη μαζευόμαστε όλοι ο καθένας στις πλατείες και ρίχνουμε την κυβέρνηση. Ήρθε ο Μητσοτάκης, κάνει και αυτός άλλα από ό,τι είπε ο άλλος, μαζεύουμε 8 εκατομμύρια και ρίχνουμε την κυβέρνηση. Είμαστε η δύναμη, ποιος μας κάνει. Πέμπτη θα είναι πάλι. Ναι, ό,τι θέλεις είναι. Αλλά ο ένας κομμουνιστής, ο άλλος αριστερός, ο άλλος δεξιός, ο άλλος, ναι. Μας βάζουν και τρόμος όπως τρώγονται οι Παναθηναϊκοί. Από πού παίρνεις και τηλέφωνο, είσαι Θεσσαλονίκη, είσαι άλλη Καβάλα. Καβαλιώτης είσαι, ένα σκύλε. Μέσα από την Καβάλα είσαι. Όχι, πού αχωρίω. Ποιο, πες το μου να το μάθω. Δεν θέλω να το κοντάσω. Γιατί ντρέπεσαι να το πεις. Όχι, δεν ντρέπουμε. Τι, από όνομα. Δεν καταλαβαίνω τίποτα, όχι ντρέπουμε. Δεν θέλω τώρα γιατί σχολείς. Δεν μασάς τώρα τι, θέλω να ψηλά επάνω. Ήρθες κανένα φορά νικήσει, είναι. Στην Καβάλα έκανα διακοπές φέτος. Νικήσει, είναι, ήρθες κανένα φορά στο χωριό. Είχα πάει, με πήγε ο δάσκαλος του Μπόξ ένα χωριό εκεί πέρα, δεν θυμάμαι το χωριό. Από το τζάμπο απάνω δεξιά σε μια νηβόρα με πήγε. Έξω από την Καβάλα. Όχι, εμείς είμαστε κανένα 17 χιλιόμετρα πιο πέρα. Κοντά στο Ζαχωράκι το χωριό με πήγε, στη Λιδία κοντά με πήγε. Εκεί. Εμείς είμαστε κανένα 17. Εμείς είμαστε εκεί που έβγαινε οι σπηλές του Μέγα Αλεξάνδρου που έβγαιναν τον Χριστό. Στο βουνό. Τι βγήκε ο Χριστός, έκανε τζόκινγκ. Παγιό. Παγιό από την πάνω πλευρά. Τι έκανε εκεί ο Μέγα Αλεξάνδρος, δεν καταλαβαίνω. Εκστρατεία που είχε, δεν χρηματοδοτήθηκε. Το Χριστό που έβγαιναν. Έβγαιναν Χριστό. Ακονόμα και Χριστό με Αλέξανδρο, τι έκανε. Έκανε εξόριξη Χριστού. Λίγο μισή να δεν τα πάω στη θρησκεία, αλλά θα τα πούμε κανένα μέρα που έχουμε τέτοιο. Άρα δηλαδή χωρίς λεφτά πάλι δεν γινόταν τίποτα. Αυτό θες να μου πεις. Χωρίς λεφτά δεν γίνει τίποτα. Το θέμα, πώς θα θρέψει το στρατό, ναι. Πώς θα πει. Ναι. Τα λεφτά να μην είναι το πάνω μας. Έτσι, το θέμα είναι το Χριστό να είναι δικό μας. Να είσαι καλά, γλυκό αγόρι. Θα τα πούμε. Μια μέρα θα τα πω για εσένα για τη θρησκεία, αλλά θα σε βάλω στο. Στο σωστό δρόμο, αλλά τώρα δεν έχουμε χρόνο. Εσύ επειδή έχεις χρόνο πολύ, μπορείς να σκέφτεσαι για τη θρησκεία και να βλέπεις τους θεούς από εκεί απάνω. Εγώ επειδή τρέχω σαν το Βέγκο, δεν έχω χρόνο να ασχοληθώ με τη θρησκεία, κατάλαβες? Αυτό δεν έχει σχέση με τη θρησκεία. Εγώ τώρα τρεις μήνες δεν ασχολούμαι με κάτι, πιο προς τα δούλευα. Φαντάζεσαι να τα έξινα κι εγώ τρεις μήνες, θα ψάχνω κι εγώ κανένα θεό να τη βρω, να πούμε, κατάλαβες? Μπορεί να μην είχατε. Ναι, εντάξει. Εγώ πριν τρεις μήνες 10 ώρες τη μέρα δούλευα. 10-12 ώρες. Τότε με τη θρησκεία ασχολιόζουνα. Πάντα ασχολούμαι. Ναι, πάντα ασχολούμαι. Δεν κάνω αυτά που λέει γιατί είναι δύσκολα. Γιατί άμα ήταν εύκολα. Άμα δεν τα κάνεις τότε τι ασχολείσαι? Προσπαθώ, γιατί άμα δεν τα έκανα θα έρχομαι εκεί και θα σε κουβά. Κατάλαβες? Θα είμαι αθηρίο. Ενώ λόγω θρησκείας είμαι στο ζάχαρο. Δηλαδή θα μέτρωγες λάχανο να σε κρατάει ο Χριστός τα γκέμια, να μην με φας λάχανο. Ναι. Δηλαδή εσύ μυαλό δεν έχεις από μόνος, ας πούμε, να σκεφτείς. Πρέπει να στο πει ο άλλος, να πούμε. Κατάλαβες? Ναι. Όχι, δεν έχω συνείδηση. Ο άνθρωπος δεν έχει συνείδηση χωρίς θρησκεία. Τι? Ότι κάτι θα συμβεί. Αν ξέρω. Συγγνώμη, ρε φίλε, τι συνείδηση. Εμένα το σκυλί μου έχει συνείδηση. Έχεσαι τα μάρμαρα εχθές και πήγε χώθηκε κάτω από το κρεβάτι. Γιατί λέει βλαγγί έκανα. Εσύ δεν έχεις συνείδηση. 44 χρονών γομάρι να πούμε. 44. Να σε καλά, σ' αγαπώ ό,τι κι αν είσαι. Φιλιά, σ' αγαπώ πολύ. Πω τον αγριόβλογο, άμα δεν ήταν ο Ιησούς Χριστός, δηλαδή θα έπαιρνε την καραμπίνα, θα με έκανε κομμάτι. Αυτός είναι ο πραγματικός ρόλος των θρησκειών. Ναι. Λίγο κατευνάζω, λίγο κατευνάζω τα πάθη. Κατευνάζει αυτούς τους τρόλους, ναι, σωστά. Εντάξει. Πάπα, επόμενη γραμμή προτελευταίος. Καλημέρα, ναι, γρήγορα. Καλή σου μέρα, Κωστή. Ουα, βαθιά φιλοσοφία. Ναι. Βαθιά. Τι είναι βαθιά φιλοσοφία? Βαθιά, λέγε. Γνωριζόμαστε κοντά 10 χρόνια. Ναι. 10 χρόνια. Λες βαθιά φιλοσοφία. Ναι. Σου έχω πει ποτέ κάτι το οποίο δεν το κατάλαβες? Έτσι. Τι έτσι? Όχι, τι, μου τα έχεις. Τότε γιατί μου λες βαθιά? Την καλημέρα μου και στο Γιατρό και στο Γιάννη. Καλημέρα. Λοιπόν, αναφέρθηκε ο προηγούμενος σχετικά με την ουδετερότητα της Τουρκίας στο Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Λοιπόν, είναι αξιοσημείωτο μερικά έτσι points της ιστορίας
το πότε κήρυξε η Τουρκία τον πόλεμο στους Γερμανούς. Η Τουρκία έχει το στοιχείο να είναι η τελευταία χώρα η οποία κήρυξε επίσημα τον πόλεμο στους Γερμανούς 15 μέρες πριν εισβάλλουν οι Ρώσοι στο Βερολίνο. Καθ' όλη τη διάρκεια δηλαδή των σειράξεων ουσιαστικά κρατούσε μια όχι ουδέτερη στάση, ήταν φιλογερμανική η στάση της σε πάρα πολλά σημεία, τα οποία με αυτή την κίνηση καθαρά σε διπλωματικό επίπεδο τα εξωστράκησε προς την καλή εικόνα του τέλους. Ακούγομαι. Ναι, ακούμε. Α, λοιπόν, επειδή δεν έβλεπα καμία αντίδραση από την κουβέντα σας. Λοιπόν, γενικά ήταν σήμερα μια πάρα πολύ ωραία εκπομπή. Τώρα δεν ξέρω αν είμαι τυχερός ή άτυχος που είμαι τελευταίος. Εκείνο που με κάνει τρομερή εντύπωση είναι όχι... ήταν από τις λίγες εκπομπές σου, Κωστή, που δεν ακούστηκαν άνθρωποι χωρίς άποψη. Αυτό είναι πολύ θετικό. Άσχετα αν συμφωνούμε... Δεν θα ήταν παοξύρης, ή οι Αριανοί, ας πούμε. Δεν έπαιρναν άνθρωποι οι οποίοι το μόνο πράγμα που τους νοιάζει είναι απλά να φωνάξουν. Μπράβο. Λοιπόν, εκείνο το οποίο αξίζει να μείνει από όλη αυτή την κουβέντα, μπορεί να ακουστεί λίγο εγωιστικό έτσι όπως το θέτω, αλλά είναι η δικιά μου προσέγγιση. Αναφέρθηκε πολύ σωστά ότι η νεολαία, η οποία θα τραβήξει και το μεγαλύτερο μανίκι όσοι μείνουν εδώ πέρα στη χώρα μας, είναι όντως ακοματίκ. Ναι. Αλλά πολλές φορές η ακοματική στάση, το γύρισμα στην πλάτη απέναντι στα κόμματα, δημιουργεί το εξής κακό. Θα ήθελα και τη γνώμη του γιατρού πάνω σε αυτό. Ναι. Ότι δημιουργούνται πλειοψηφίες επί της Βουλής με ελάχιστη ποσόστοση στο εκλογικό σώμα. Είναι συνάρτηση και του εκλογικού συστήματος που επιλέγουμε κάθε φορά. Είχαμε ανέκαθεν μια διαφωνία με τον Κωστή στο θέμα της συμμετοχής στις εκλογές. Δεν έχω πει ποτέ τον Κωστή, όπως και κανέναν άνθρωπο με τον οποίο έχω μιλήσει, τι θα πάει να ψηφίσει. Αλλά η αύξηση του εκλογικού σώματος σε αριθμό ψήφων, συμμετοχόντων σε μια εκλογική διαδικασία, δεν δίνει το δικαίωμα σε όσους ανθρώπους λειτουργούν υστερόβουλα να λειτουργήσουν με την άνεση την οποία λειτουργούν σήμερα. Άμα κάνουμε μια αναγωγή του ποσοστότητος που κυβερνάει το σημερινό κόμμα που είναι στην εξουσία, δεν υπερβαίνει το 20%. Να μην πω 25%. Βγάζω έξω όχι το ποσοστό το οποίο έχει πάρει στις εκλογές, αλλά συνολικά και τη δύναμη την οποία έχει μέσα σε έδρες. Αυτό που αξίζει να καταλάβει ο κάθε άνθρωπος ο οποίος επιλέγει να μην πάει να ψηφίσει είναι ότι είναι η μοναδική του δυνατότητα που μπορεί να εκθέσει την οποιαδήποτε άποψη. Μετά κανείς μας δεν μπορεί να μην πληρώσει τον έμφυα, για παράδειγμα, ή να μην βιώσει τις αρνητικές προεκτάσεις της όποιας πολιτικής. Αν αυτό πραγματικά μας γίνει βίωμα, θα επιλέξουν και τα όποια κόμματα και διαφορετικούς ανθρώπους να τα εκπροσωπούν. Γιατί όταν γνωρίζουν ότι απευθύνονται σε συγκεκριμένους ανθρώπους οι οποίοι λειτουργούν υστερόβουλα ή με μια εντελώς κοντόφθαλμη προσέγγιση, έχουν και ανάλογους ανθρώπους οι οποίοι στο σύνολο όντως δεν είναι αποδεκτοί. Είτε είναι δεξιοί, είτε είναι αριστεροί, είτε είναι κεντρώοι. Από εκεί και έπειτα, σε ό,τι αφορά το αν ο Μεταξάς έκανε καλό, ο Παπαδόπουλος έκανε καλό, ο Πανδρέου έκανε καλό και πάει λέγοντας, και να μην σας κουράζω κι άλλο. Για κάποιον άνθρωπο ο οποίος κοιτάει την ιστορία μονόπλευρα, δεν μπορείς να περιμένεις κάτι διαφορετικό από αυτό το μονόπλευρο που έχει μάθει. Ευτύχημα είναι όταν θέλεις να αποκτήσεις μία άποψη να διαβάσεις και τη μία πλευρά και την άλλη πλευρά. Δεν γίνεται αλλιώς να έχεις άποψη. Τώρα πολλά ζητάς να διαβάσει ο άλλος την άλλη πλευρά. Είναι σαν να πάρει ο Αργιανός μπούζα το 80 και να διαβάζει για τον ΠΑΟΚ. Άσε ρε τώρα. Κωστή, να σου πω κάτι. Έκλεισε, φτάνει. Δεν γίνεται. Πώς θα γίνει. Πάμε στο τελευταίο. Έπεσε. Λέγε γιατρά και φεύγουμε. Σε αυτό τώρα που μίλησε ο προηγούμενος φίλος. Ο Βασίλης. Ναι. Υπάρχει ένα εξαιρετικό βιβλίο του Φρανκ Βέμπερ, ο επιτίδιος ουδέτερος,
είναι, αφορά τη στάση της Τουρκίας στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, η οποία ήταν διαφορετική στην αρχή, αλλιώς την πορεία και τέλος μπόρεσε με τις λιγότερες μικρότερες απώλειες να κλείσει το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και να μην έχει κακές, άσχημες συνέπειες για την ίδια. Είναι η στάση της Τουρκίας που είναι διφορούμενη αρχικά και μετά αλλάζει κατά την πορεία. Και το δεύτερο που έχω να πούμε είναι ότι μέσα στον άξονα, όχι τον ποδοσφαιρικό που λες εσύ, στον άξονα μεταξύ Γερμανίας και Ιταλίας, υπήρχαν κόντρες και μια διχόνοια αρχικά. Δηλαδή, ο Χίτλερ ξεκίνησε σαν, να το πω και σαν μαθητή, σαν θαυμαστής του Μουσολίνη, δηλαδή σαν προσωπικό του Μουσολίνη, τον επισκίαζε αρχικά. Μετά, εντάξει, η Γερμανία είχε αρχίσει να κατακτεί την Ευρώπη μέχρι το 40, δηλαδή το καλοκαίρι του 1940, είχε κατακτήσει σχεδόν τη μισή Ευρώπη. Ο Μουσολίνη ήθελε να αναβιώσει την παλιά Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Είδε ότι δεν είχε κατακτήσει τίποτα. Είχε αρχίσει το καλοκαίρι του 40 να φτάνει και δεν είχε κατακτήσει τίποτα. Βιαζόταν. Και γι' αυτό έκανε μόνος του την εναγνία του Χίτλερ την επίθεση στην Ελλάδα. Γιατί είχε φτάσει στη Ρουμανία. Ναι. Ο Χίτλερ είχε πάρει και τη Ρουμανία το καλοκαίρι του 1940. Και γι' αυτό και η Έλλη που έγινε η καταστροφή της Έλλης το 15 Αύγουστο ήταν ένα προμήνυμα. Βιαζόταν ο Μουσολίνη κάτι να πάρει Αλβανία, Ελλάδα, κάτι γιατί ήθελε, μάτς, θα του πήγαινε μπράβο πίσω το όνειρο ή την αναβίωση τώρα της. Τώρα εμένα πότε θα με φτιάξεις. Αυτό μετά τις γιορτές από Δευτέρα. Τι γίνεται αυτό τώρα, αυτό γίνεται βελονισμός. Βελονισμός με αγάπη, βελονισμό πάντως σε αυτή τη σημεία και σε τοπικά και σε απομακρυσμένα σημεία. Γίνεται η περαιμάτωση. Και το βελονισμό μπορούμε να κάνουμε. Θα κάνουμε ηλεκτροβελονισμό, θα κάνουμε και μοξοθεραπεία, κάποιες άλλες θεραπείες που μπορείς να έρθεις να κάνεις εκεί. Ναι, κάνει μοιομίση. Έχεις έρθει, έχεις μοιοχαλάρωση και αντιχρημονώδη δράση. Έχεις σφίξει ομίση. Γιατί, γιατρέ? Έχεις σφίξει. Κάνεις να έχεις μια μυϊκή σύσφαση εδώ, έντονη εδώ, η οποία όμως μπορούμε να την χαλαρώσουμε και να αισθανθείς αν... Πού θα έρθω, γιατρέ? Στο κέντρο της πόλης. Πού θα έρθω? Εγνατία 63. Σε ποιο όροφο? Στον έκτο. Ποια θα με ανοίξει? Η γνωστή Κορίνα. Η γνωστή Κορίνα. Και στο τηλέφωνο? 231-0-282-400. Πάμε να κάνουμε ένα τριήμερο, ένα απολαυστικό, να δούμε μάτς. Να φάμε καμιά μπριζόλα, ναι. Να δούμε καμιά παρέλαση, ναι. Και την Κυριακή στη Μαρμίτα θα γίνει της Μουρλής. Ναι. Έτσι. Ωραία. Καλό τριήμερο, καλή ξεκούραση. Τη Δευτέρα θα είμαστε τώρα εδώ. Να είστε καλά. Να είστε 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 τώρα εδώ. Να είστε καλά.